Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ μετά από μία εβδομάδα απουσίας. Εγώ είμαι ο Χάρης Δαρζάνος. Και εγώ είμαι ο Στέλιος Ανατολίτης και έλειπα και εγώ μία εβδομάδα από το podcast. Λείπαμε και οι δύο ταυτόχρονα μία εβδομάδα από το podcast. Ναι, δεν ξέρω πώς συντονιστήκαμε τόσο αυτό καλά. Αυτό δεν θα ήταν πολύ περίεργο να λείπει μόνο ένας. Ναι, αυτό συνέβη όταν ήσουν εσύ σε tour. Ναι. Αλλά δεν έκανα κάτι. Εγώ ήμουν εδώ δηλαδή, δεν έλειπα. Οκ, okay, ήταν σαν να μου είπες, σαν να είμαστε γκόμενοι τώρα και να μου είπες ότι όταν ήσουν σε tour δεν έκανες κάτι με κάποιον άλλον. Το οποίο ισχύουν και τα δύο. Οκ, okay, εντάξει. Χαίρομαι. Ούτε εγώ έκανα κάτι στο tour. Δεν το είπες πολύ χαρούμενα. Στο tour δεν προλάβαινες και να κάνεις. Αυτό δηλαδή, ήταν επίσης... χάρη. Ότι δεν είναι ότι δεν ήθελα να σε απαντήσω, είναι ότι δεν υπήρχε χρόνο να σε απαντήσω. Επίσης, σου είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχουν πέρασει δύο τεστ μαζί. Με... απόλυτη εμπιστοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι, εσύ κλείσε. Άντε, γεια. Λοιπόν, ξέρει τώρα τι θυμήθηκα. Είναι πολύ άκυρη σκέψη. Άντε. Αλλά ένα βράδυ, ένα σκοτεινό βράδυ, μου είχε κολλήσει. Στο μυαλό ήθελα να δω συνέντευξη Βουγιουκλάκη. Γιατί η Βουγιουκλάκη όταν της πέρασε συνέντευξη ήταν. Θα σε αφήσω να το ξεπεράσεις αυτό. Όχι, γιατί τα έχω περάσει κι εγώ, γι' αυτό γελάω. Η ταύτιση είναι το πρόβλημα. Okay, okay. Okay, okay. Είναι αυτό το dark side of YouTube. Είναι χειρότερο από το dark side of the force. Εννοείται. Επίσης η φωνή μου έχει βαρύνει λίγο γιατί μάλλον αρρωσταίνω. Μάιο μήνα έτσι. Καλό μήνα κιόλας, πρώτο Μαγιά. Καλό μήνα! Δεν ισχύει, γιατί. Καλό μήνα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα σκοτεινό βράδυ πριν λίγο καιρό έβλεπα βιντεάκι της Βουγιουκλάκη. Yeah. Έτσι κάπως ξεκινούσε στο μυαλό μου. Γιατί μου φαίνονταν πάντα αστείο το ότι ήταν στημένη και όταν της πέρασε συνέντευξη ήταν σαν να παίζει κάποιο ρόλο. Ή που έλεγε εγώ, Ανά, μανά, ήρθε και ο Δημήτρης. Ήταν πάντα σαν να παίζει κάποιο ρόλο. Ο Δημήτρης δεν ήθελε ποτέ να είναι εκεί επίσης. Αυτό το είχαν στήσει, ξέρεις, σε κάποιο σημείο μπαίνει Δημήτρης. Δημήτρης έντες. Και από κάτω τα σχόλια και στα. Πες μου, τι είδες αυτή την πρωτοχρονιά. Στην ΕΡΤ, ναι. Στην ΕΡΤ το 1970. Αυτό δεν θα σου πω. Αλλά πριν αυτό, θυμήθηκα, βρίσκω πρώτα ένα σκηνικό. Όχι το 1970, δεν είναι αυτό. Αυτό θα το πεις εσύ μάλλον στην ιστορία. Okay. Μπορεί να και το 60, δεν ξέρω. Η πρώτη συνέντευξη που δεν το ήξερα αυτό ήταν που είχε. Κάτι είχε παιχτεί και μάλλον είχε σβήσει ένα τσιγάρο σε κάποια παραδουλεύτρα που είχε, κάτι τέτοιο πάνω. Πάνω της. Της είχε σβήσει τσιγάρο και είχε μια δίκη γι' αυτό. και ήταν έξω από το δικαστήριο και την περιμέναν και της λέγανε: Κύριε Βουγιουκλάκη, μια δήλωση. Και λέει: Δεν έχω να πω τίποτα. Θα απομαθεί δικαιοσύνη. Ξέρω. Είπε κάτι τέτοιο και έφυγε. Δηλαδή ήταν σαν να είχε. Πάμε τώρα, ξέρω, γράφει. Περνάει, το λέει αυτό και φεύγει, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το δεύτερο που μου έκανε φοβερή εντύπωση, πέφτει πάνω μου ένα link. Στα μάτια μου. Τέλος πάντων, δεν πέφτει πουθενά. Το είδα στο YouTube. Από τον ουρανό! Ναι. Ήτανε δώρο από τον ουρανό αυτό. Ναι. Ήτανε πρωτοχρονιά 96. Ναι. Τις καλές εποχές που ρούλας κορομιλά, μαραθωνίου, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Που δεν με θυμάμαι ποιος είχε. Ήταν αυτές οι πρωτοχρονιές. Ήταν αυτές οι πρωτοχρονιές, ναι, με μπονάτσο. Αλλά και ήταν ό,τι καλύτερο. Ήταν οι δυο τους σε καρέκλες. Ξέρω εγώ, ντυμένοι λες και παρουσιάζαν τα Όσκαρ. Ναι. Παντού γυάλιζαν τα πάντα, ξέρω εγώ. Και ήταν τόσο τέλειο γιατί τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Αλλά για να καταλάβεις, μπαίνει μέσα ο Μπονάτσος και αρχίζει να τη φασώνει. Γιατί δεν τα είχαν καν τότε. Σε φάση. Τι κάνεις, αλικάρα μου, όλα καλά, ξέρω εγώ. Να του λέει αυτή ότι ήσουν ο καλύτερος τσε στο φετινό θέατρο παγκοσμίως. Γιατί έπαιζε στο Εβίτα, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Να γλύφονται για 10 λεπτά, ξέρω εγώ, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, μαλάκα, τι βλέπαμε. Δεν το εκτιμήσαμε τόσο τότε. Δηλαδή, ήταν ένα πρώην ζευγάρι και απλά φασονόντουσαν και λέγανε τα νέα του ενώ περίμεναν να αλλάξει χρονιά, καταλαβαίνει. Και του έβλεπε η Ελλάδα. Ναι, και του βλέπανε, ξέρω εγώ, 60% του πληθυσμού. Ήταν τέλειο. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό, τόσο σουρεάλ. Δεν είχαν πρόγραμμα, δεν είχαν τίποτα. Απλά μπήκανε μέσα και μιλούσαν για τα δικά τους. Πάσε τι θα κάνεις του χρόνου, ξέρω εγώ, εσύ τι κάνεις τώρα. Εντάξει, Θεός ο Μπονάτσος, Θεός, ρε, Θεός. Και τι φωνάρα ήταν. Αλλού. Ναι, αλλού τελείως. Αλλά εσύ για ποιο σκηνικό μιλάς, για το 70. Πριν σου πω το σκηνικό, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που νομίζω έδωσαν μόνο μια τηλεοπτική συνέντευξη πριν από 3-4 χρόνια Παπαδόπουλος, Λουιζίδου και. Μπέζος. Και Μπέζος. Νομίζω ότι ήταν η Λουιζίδου. Okay. Και τη είπαν να θα ξανακάνουν απαράδεκτους και η Δήμητρα δεν λέει κάτι. Και λέει ο Μπέζος, εντάξει, οι απαράδεκτοι δεν θα συμβούν γιατί δεν είναι μαζί μας ο Βλάσης. Και απαράδεκτοι χωρίς το Βλάση δεν υπάρχει. Και ήταν τόσο. Γιατί μιλάμε, θα βγάλουν εκατομμύρια αν το κάνουν αυτό.
Αλλά ήταν τόσο. Πολύ καλή σειρά. Ήταν και, και ήταν και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος δίπλα και η Δήμητρα Παπαδοπούλου και ήταν απλά. Ναι, δηλαδή αυτό. Και νομίζω ότι είπε και ο Μπέζο και ότι ήταν τόσο σημαντικό στοιχείο ο Μπονάτσο σε όλο αυτό. Που okay. ήταν, δηλαδή, τη βλέπεις αυτή τη σειρά και είσαι πόπο ρε φίλε, τι. Αλλά ναι, ο Μπονάτσο είναι αλλού, ρε παιδί μου, είναι αλλού, είναι αλλού. Είναι όλοι αλλού, αλλά ο Μπονάτσο είναι εντελώς αλλού. Και ήταν μια φάση που τον ζήσαμε που τα έκανε όλα. Δηλαδή, όλα, καλά, όλα ναι. Δεν τον ζήσαμε να τραγουδάει τόσο έντονα τότε με τις μπάντες που είχε πιο παλιά στα 70s, 80s και αυτά. Αλλά νομίζω κιόλας, δεν ξέρω αν υπήρχε στα 70s, αν είχε μπάντες. Τα AIDS τραγουδούσε πότε, δεν θυμάμαι. Κοίταξε, ήταν το 54, να σαν τον πατέρα μου ήταν ο Μπονάτσο, νομίζω. Άρα μέσα οπότε, 70s λογικά. Εκεί στα 70s πρέπει να ήταν ναι. 20 χρονών. Οπότε ίσως. Όχι, αλλά τον ζήσαμε που έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ναι, παρουσιαστής, ναι. Έπαιζε σε σειρές, ήταν ηθοποιός. Δηλαδή έκανε τα πάντα αυτός ο άνθρωπος. Και τον έβλεπε νομίζω, συνέχεια τότε στην τηλεόραση. Συνέχεια εκείνη έχει εποχές. Τελειώσει σίγουρα κάτι blues jazz μουσική, σίγουρα έξω. Σίγουρα αυτό το έχει τελειώσει. Για τραγούδι, ας πούμε. Ναι, και πολύ ιδιαίτερη φωνή. Ναι. Και ό,τι ήθελε κάνει με τη φωνή του. Ό,τι ήθελε. Δεν είναι. Γρέζια, χωρίς γρέζια, ό,τι ήθελε. Και ο Μπουλάς ήταν τέτοιος άνθρωπος που έκανε με τη φωνή ναι. του ό,τι ήθελε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν ήταν ηθοποιός ο Μπουλάς όμως. Ήταν και αυτός μουσικός, νομίζω. Μουσικός ήταν, νομίζω, που εντάξει, εκείνη την εποχή έκαναν διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει κάτι. Ο Μπονάτσο, νομίζω, τελείωσε. Αλλά... Έχει τελειώσει η ζωή του, αλλά ναι. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Και με τον Μπουλά πολύ είπε κακή αυτή η ιστορία. Το πάλευε πολλά χρόνια. Τέλος πάντων. Ας φύγουμε από την κατάσκεψη. Πώς πάμε στο μαύρο κατευθείαν. Γιατί τόσο γρήγορα. Μαύρη είναι η ψυχή μας, μαύρη. Όλα καταλήγουν στο θάνατο μέσα σε ένα πεντάλεπτο όταν μιλάμε πολλές φορές. Γιατί για έτσι είναι η ζωή. Και εμείς δεν πάμε κόντρα στη ζωή, φίλε Θανάση. Τι. Αλλά μόλις πέρασε το Πάσχα, οπότε Ανάσταση. Εντάξει. Ο καθένας εδώ, είναι. Ό,τι να είναι, ο ένας Ανάσταση, ο άλλος που είσαι Θανάση. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σήκω, Θανάση. Αναστήσου. Δεν ευρώ. Εντάξει, είμαι ακόμα επηρεασμένος. Ναι, είσαι, άστο, θα το. Από τον Πάσχα. Μη. Να, εντάξει. Να. Έλα, εντάξει, δεν πες αυτό που θέλεις. Το έσωσες. Όχι, υπήρχε μια συνέντευξη που είναι ασπρόμαυρο ακόμα. Πρέπει να είναι λίγο. Πρέπει να είναι και μέσα στη δικτατορία, δεν ξέρω. Και είναι στην ΕΡΤ. Είναι το 72, είναι το 75. Τέλος πάντων, είναι εκεί που τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά. Okay. Και είναι η Βουγιουκλάκη και είναι και ο Παπαμιχαήλ και είναι μια φάση που ξεκάθαρα έχουν σκοτωθεί. Δηλαδή δεν. Γιατί ο Παπαμιχαήλ είναι ο Παπαμιχαήλ και η Βουγιουκλάκη είναι αλλού. Αλλού όμως εντελώς. Και καπνίζουν τώρα σε πανεθνικό δίκτυο, τηλεοπτικό δίκτυο. Δίκτυο. είναι στο κέντρο παρουσιαστής. Και αυτή είναι δίπλα-δίπλα σε δύο πολυθρόνες. Okay. Ένα περίεργο τέτοιο. Ή τους έχει χωρίσει, δεν ξέρω. Και κάνουμε ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς τώρα με ανθρώπους να κάθονται σε πολυθρόνες και να καπνίζουν και να λένε εκεί πράγματα. Ο Παπαμιχαήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να είναι εκεί. Βουγιουκλάκη παίζει μονίμως έναν ρόλο. Και αυτό το έχω πει που ήταν για μένα η πιο συγκλονιστική στιγμή που είδα τη Βουγιουκλάκη. Το είδα πριν αρκετά χρόνια, ήταν στο YouTube. Και είναι η φάση που η γυναίκα έχει καρκίνο, είναι χάλια, πάει στην Αμερική. Και γυρίζει πίσω και τις έχουν πει ρε παιδί μου ότι αυτό το πράγμα δεν θα καταλήξει καλά. Το οποίο είναι ένα βαρύ φορτίο, έτσι, δεν είναι εύκολο. Και καλά, σίγουρα. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, φαντάζομαι εκεί θα το ρίξει το act, θα το αφήσει. Κι όμως ναι, έχουν ναι, μπει μέσα πεθαίνω, στο αεροπλάνο, ξέρω, ναι, έχουν μπει μέσα στο αεροπλάνο να τις πάρουν συνέντευξη, φοράει γυαλιά. Έχει και την περούκα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και τσέν, πείτε μας, κυρία Λίκη, πείτε μας ένα τέτοιο πράγμα. Πες μας Αλίκη, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι που ήταν. ναι, αυτό. Που λέει ο Τζαράκης, πότε. Αυτό το πράγμα. Έτσι λένε, πες και λέει, τι να σας πω. Και γυρνάει το κεφάλι από την άλλη μεριά με τα μαλλιά να φεύγουν, μαύρα γυαλιά. Αφήστε τα, πολύ δύσκολα. Και κάνει ένα δράμα, ένα πράγμα το οποίο. Δεν ξέρω, μου δημιουργήσε ψυχολογικά προβλήματα εμένα που το είδα. Ήμουνα σε φάση πόπο, δηλαδή ήσουν ποτέ άνθρωπος κανονικός, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό, γιατί είναι κάποιο πρόβλημα. Σε διέλυσε η αυτό. Φήμη. Που, θα τα δεχτώ όλα, ό,τι και να μου πούν για τη Βουγιουκλάκη, θα το δεχτώ. Ότι, γιατί τέτοιο στάρι Ελλάδα δεν, ποτέ έτσι και δεν ξαναείχε, νομίζω. Εντάξει, ναι. Διαχρονικά, εγώ σου έχω πει την άποψή μου. Για το διαχρονικά ποιοι ήταν στάρτης Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά η Βουγιουκλάκη. Θα το πεις και στο podcast ή θα το αφήσουμε έτσι. Θα το πω απλά επειδή λέμε. Εγώ σου είπα την άποψή μου το 2012. Για κάποιο και από λόγο. Τότε δεν την ξαναλέω.
Και δεν θέλω και να τη μάθει κανείς. Κανείς άλλος. Ναι, είναι δηλαδή δική εσύ μου και θα μείνει κρυφή. Εντάξει, δεν ήξερα καν το 2012, αλλά άσχετο. Με αυτό το Βουγιουκλάκι μπορεί να είναι αυτό που λέμε γεννήθηκε ηθοποιός, ρε παιδί, σαν την Drew Barrymore, ξέρω εγώ. Από 0 χρονών παίζει. Ξέρεις, από 0 χρονών παίζει ένα ρόλο. Ναι, okay, δεν έχει... okay, μπορεί. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν και σε μια τέτοια στιγμή δεν μπορεί να είσαι λίγο πιο ανθρώπινος, με την έννοια ανθρώπινος, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, σε έχει καταβάλει μια αρρώστια, ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίξει κάποιο ρόλο. Να σου πω όμως, δέχομαι και το άλλο. Δέχομαι και το άλλο. Ρε φίλε, έρχεται το τέλος. Ό,τι θέλει θα κάνει. Εντάξει, μπορεί να το ζήσει, μπορεί να ντυθεί πίπης και να βγει έξω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σου πω. Πραγματικά, να σου πω κάτι, είναι τρομακτικό. Έρχεται το τέλος. Δεν ξέρω. Και δεν κάνουμε ντύση τη Βουγιουκλάκη αυτή τη στιγμή. Απλά απορούμε με το όλο σύστημα, ας πούμε, και το πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν καλά ψυχολογικά. Ήταν εντάξει, τώρα έκαιγε τσιγάρα σε υπηρέτριες. Δεν ξέρω. Κάτι συνέβαινε εκεί. Αλλά, τώρα φαντάστηκα για κάποιο λόγο τον πίπη καρκινοπαθή. Και τον ψάχνω, ξέρω εγώ, στα δάση. Και αυτός θα λέει, α, δεν ξέρω, μπορεί και να πεθάνω σήμερα και να μην έχετε βρει ακόμα. Και μετά να έρχεται για ένα σκηνή, δώσ' του πατέρα, δώσ' του για τη θεραπεία, δώσ' του. Μέσω σε τη ζωή. Darkness, hello darkness, my old friend. Έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ καλά. Ναι, λοιπόν, αυτό που έλεγαν ότι διαχρονικά νομίζω, εντάξει, ας πούμε, μπούμε 30, ας πούμε 20, και με βάση μόνο ένα και μόνο κριτήριο στο μυαλό μου, όχι με άλλα κριτήρια καλλιτεχνικά ή επιρροή ή οτιδήποτε, διαχρονικά στην επιφάνεια τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουν μείνει χωρίς καμία κοιλιά η Ελένη Μενεκάκη και ο Σάκης Ρουβά. Ναι, ναι. Αλλά η Αλίκη δηλαδή, Βουγιουκλάκη είναι το. Όλοι είχαν τα ups και τα down τους, ρε παιδί μου. Ναι, απλά. Ενώ καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, οτιδήποτε. Αλλά αυτά τα δύο άτομα νομίζω έχουν καταφέρει, ρε παιδί μου, να είναι πρωτοσέλιδο και νούμερο ένα ονόματα 25 χρόνια σταθερά χωρίς καμία κοιλιά, ξέρω εγώ. Τώρα ναι, δεν ξέρω. Απλά μιλάμε δεν για βλέπω μια... τηλεόραση. Μιλάμε... Αλλά... Όχι, απλά θέλω να πω ότι. Κοίταξε, γεννήθηκε το 34 η κοπέλα. Δηλαδή, ισοφερεί να βγει και το 64. Εντάξει. Τι λες, το 34 γεννήθηκε η Βουγιουκλάκη. Ναι, παιδί μου. 62-63 χρονών πέθανε. Το 96. Η Αλίξη στο ναυτικό βγήκε το 61. Μιλάμε για στάρ πολύ άλλη εποχή. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Τι άλλο. Η κόρη μου σοσιαλίστρια το 66. Έχεις μπει στο MDB τώρα και κοιτάς Βουγιουκλάκη. Τα κοιτάω γενικώς, ρε παιδί μου. Ναι, θέλω να σου πω, όταν γεννιόταν ο πατέρας μου που είπαμε το 54, η Βουγιουκλάκη έπαιζε στο Ποντικάκι. Μιλάμε τώρα για. Ναι, okay, πολύ, πολύ άλλη εποχή. Πολύ, πολύ άλλη εποχή. Ναι, που αν γινόσουν σταρέμενες, νομίζω. Δεν είχαν πολύ την ευκαιρία και την προβολή εντάξει, να ναι, γίνουν. Ξέρεις, σίγουρα. Σε εκείνο το Star σίγουρα. System. Δηλαδή ήταν πολύ σταθεροί οι ηθοποιοί που παίζανε σε τέτοιες ταινίες, ξέρω εγώ, Φίνος Φίλμ και τα λοιπά. Ναι, απλά σκέψου ότι γενικά, για να είναι ασπρόμαυρες είναι δεκαετία του 50 και έχει ανθρώπους που τους βλέπεις και είναι 50ρίδες εκεί πέρα. Αυτοί έχουν γεννηθεί 1900. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο Φωτόπουλος ναι, είναι το 13. Δηλαδή είναι πολύ παλιά φάση όλο αυτό. Και αυτή η κλασική κομμωδία η ωραία με τον Κωνσταντάρα που βάραγε γυναίκες. Ναι, μωρέ, έχουν, δεν τα βγάζουν πλέον αυτά, ρε. Δεν τα βγάζουν αυτά πλέον. Δεν τα βγάζουν. Βγάζουν πιο σεξιστικά πράγματα πλέον, αλλά ναι, όχι να βαράνε και γυναίκες. Εντάξει, ναι, πραγματικά. Αυτό που ήταν κλασική κομμωδία, ξέρω εγώ. Κωνσταντάρας να δέρνει γενικά κόσμο. Την κόρη του, το Τζανετάκης. Fun fact, ο Αυλονίτης γεννήθηκε το 1904. Ακούγεται λογικό. Ναι, ναι, θέλω να σου πω, μιλάμε για εκείνη τη φάση. Δηλαδή, και η Βουγιουκλάκη ήταν. Γεννήθηκε 30 χρόνια μετά τον Αυλονίτη, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Είναι. Ξέρεις, νομίζω ότι τουλάχιστον στη γενιά των δικών μου γονιών και των θείων μου και αυτά. Βλέπω στοιχεία αυτών των χαρακτήρων στην πραγματική ζωή τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτή την γκρίνια και τη μιζέρια, ξέρω που έχει Βλαχοπούλου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ναι. Κωνσταντάρας ή οποιοδήποτε. Τη βλέπω στον πατέρα μου, ας πούμε. Τη βλέπω, είναι εκεί. Δηλαδή, έχουν μεγαλώσει με αυτού του είδους την κομμωδία, με αυτή τη παρεξήγηση, τη μιζέρια, τη γκρίνια. Αυτό ρε, με ενοχλεί πάρα πολύ. Φωνάζω σε παιδάκια που προκαλεί θλίψη, ξέρω εγώ. Αυτό με την κομμωδία παρεξήγηση με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Και ο συμπέθερος και η συμπεθέρα και το προξενιό και όλο αυτό. Και το βλέπω, έχει. Φοβερή αντανάκλαση στη γενιά του πατέρα μου, ας πούμε. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να τις δείχνουν αυτές τις ταινίες πλέον? Ως παράδειγμα προς αποφυγή, ναι. Μπορεί ποτέ. Τι να μην κάνεις πλέον, ας πούμε, σε ταινίες. Γιατί εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, που θυμάμαι τη γιαγιά μου, που η γιαγιά μου ήταν γεμμένη το 29, άρα σαν τη Βουγιουκλάκη περίπου. Okay.
να, και τη γιαγιά μου από το χωριό, ρε παιδί μου, υπήρχε απόσταση. Δηλαδή η γιαγιά μου, αυτή, η γιαγιά μου που μετέπειτα άρχισε να ζει στην πόλη, και η μάνα μου μου έλεγε ναι, έτσι ήταν τα σπίτια τότε, ή έτσι γινόταν τότε. Ή, γιατί βλέπαμε και πράγματα που το θεωρούσαμε λίγο παρανοϊκά. Κάτι χαστούκια, κάτι τέτοια δηλαδή στο σπίτι μου, δεν ήταν και πολύ λογικά. Ήταν, ξέρεις, λίγο, τι είναι αυτό. Και ξέρεις, θυμάμαι τη γιαγιά μου από το χωριό, ας πούμε, να μου λέει ότι τώρα αυτά πλούσιους δείχνουν. Δηλαδή καμία σχέση με το... Ναι, ότι ξέρω εγώ... Ναι. Ήταν καλή κοινωνία τότε, ας πούμε. Μπράβο, δεν... ναι. Καλά και τα πρότυπα, βλέπεις... σίγουρα, ρε. Σε όλες τις ταινίες ήταν άνθρωποι που είχαν αυτοκίνητα, δουλειές, πολύ αστική τάξη, ας πούμε. Πολύ αστική τάξη, ναι, πάρα πολύ. Προβαλόταν, ήτανε... δεν ήταν τώρα... Καλά και ποιος θα τα βλέπε τώρα, θα σηκωνόταν από τον Πυριατό Λαρίσης η γιαγιά μου με τα 7 μουλάρια, με τα 7 μοσχάρια να πάει ένα... Εντάξει, προφανώς και δεν θα σηκωνόταν. Γι' αυτό το λόγο έκανε τεράστια επιτυχία ο Χατζηχρήστος τότε, γιατί ήταν ο κλασικός χαρακτήρας ότι ήρθε από το χωριό στην πόλη και έπαιζε με όλη αυτή την αντίθεση, ξέρω εγώ. Και έκανε τρελόγγελ με τον τότε κόσμο, ξέρω εγώ, που εγώ νομίζω ότι για όλους αυτούς τους ηθοποιούς εντός εκτός αγωγικών, έτσι ήταν στη ζωή τους, δεν παίζαν κάποιο ρόλο. Δηλαδή ήταν η περσόνα τους αυτή και στη ζωή τους, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετική. Μπορεί, γιατί τότε, τότε υπήρχε μια, νομίζω, άδεια ή ένα πτυχίο, τέλος πάντων, ή έμπαινε, τέλος πάντων, είτε στο εθνικό είτε στο κρατικό, λόγω ταλέντου, έτσι λεγόταν, ιδιαίτερο ταλέντο. Ναι. Και πάρα πολλοί κόσμοι έπαιρνε υποτροφίες που ήταν πάρα πολύ φτωχός για να σπουδάσει. Και έρχονταν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Τα κριτήρια ήταν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπεις, δηλαδή από τους πιο ολοκληρωμένους τοπίους και δεν φάνηκε ποτέ, ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος χόρευε καταπληκτικά, τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν το έδειχνε ποτέ στην κάμερα και έπαιζε και πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο. Πολύ ψημένος ηθοποιός, το Σανίδη, αυτό που λέμε εδώ. Στην... Πολύ ψημένη ηθοποιή. Έναν έχω δει ηθοποιό της γενιάς και ίσως λίγο πιο παλιά από αυτούς, που τον έχω δει και βλέποντάς το μου θύμισε σαν να βλέπω αμερικανική ταινία του 40-50, ξέρω εγώ, και είναι ο Δημήτρης Χόρν. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι η ιερά τέρατα. Έπαιζε, ρε παιδί μου, έπαιζε σε ταινία και ήταν σαν να παίζει θέατρο. Δηλαδή, όλος αυτός ο άνθρωπος έχει παιδεία και μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά το ρόλο του. Δεν ήταν μια καρικατούρα χαρακτήρας που παίζει μια κωμωδία. Και είναι το κλασικό έργο που γελάω κάθε χρόνο που παίζει Πάσχα. Με το αυτό που πουλήσει την ψυχή του στο διάολο για να γίνει νέος. Αλίμονο στους νέους, πώς λέγεται. Ναι, κάτι τέτοιο είναι, ναι. Παίζει να το έχω δει μια φορά πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν ναι, οκ. Okay. Άρα τον πρωτοβγήκε, ας πούμε. Ναι, και πριν γεννηθείς, λογικά. Δεν ξέρω. Όχι, το οποίο, ρε παιδί μου, είναι ποιοτική ταινιούλα. Δηλαδή το βλέπεις και λες, οκ. Okay, παίζει πάρα πολύ καλά και έχει και ένα ενδιαφέρον surreal concept. Που δεν το είχαν. Δηλαδή, όλες τις ταινίες που είχαν ελληνικές κυρίως είναι κωμωδία, ρε παιδί μου. Την εποχή. Ναι. Τώρα πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο στην Ελλάδα. Τώρα, για να γίνει νέος και γύρισε, ξέρω εγώ, σαν νέο. Λίγο Dorian Gray ήταν αυτό, ναι. Ναι. Και λίγο Faust. Και λίγο Faust. Είχε. Και είτε, αυτό, τον έχω δει να παίζει και λέω, εντάξει, ήταν σίγουρο ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, ρε παιδί μου. Ρε, έχει, δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν τα βραβεία Χόρν ακόμα και τώρα. Τώρα. Οι καλοί πρωτοεμφανιζόμενοι παίρνουν Χόρν. Ναι, πρωτοεμφανιζόμενοι. Βουγιουκλάκη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν ήταν καλή ηθοποιός ο Βουγιουκλάκη. Ήταν πάρα πολύ καλή για αυτό που τη γράφανε. Τελεία. Και φωνάρα. Μιλάμε, έχει δει Βουγιουκλάκη. Βλέπαμε, νομίζω, πέρσι το Πάσχα με κάτι συγγενείς. Βλέπαμε μία ταινία που ήταν. Θα την έβαζα τώρα χρονικά γύρω στα 80's πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Και ξέρεις που ήταν full permanent και τα λοιπά. Καλή κοινωνία, σινεμά, δεν βγήκε τίποτα. Καλημέρα ζωή και τα λοιπά. Ναι. Που δεν έβγαζε καν νόημα το πλότερε. Δηλαδή άλλον χαστούκιζε, άλλον ήθελε να χαστουκίσει. μιλάμε για ένα πλότ που δεν έβγαζε καν νόημα και γελούσαμε με ερμηνείες. Με τα κοντινά της Αλίκης που γυάλιζαν τα πάντα από τα μάτια της, τα μαλλιά της, τα χείλη, γυάλιζαν τα πάντα, ξέρω εγώ. Έκανε αυτό το εφέ το αστέρι, το θυμάσαι, η κάμερα. Ναι, αυτό το... σαν τα Pokémon, Windows σαν το Jigglypuff. Το 97 μέσα, ναι. Ήτανε σαν το μάτι του Jigglypuff αυτό το γυάλισμα που έκανε αυτό το αστέρι. Και κάτι ατάκες, κάτι... Αλλά, τέλος πάντων, υποκριτικά δεν υπήρχε. Η σύγκριση Καρέζη με Αλίκη δεν υπήρχε, ειδικά στο θέατρο. Εννοείται. Έβλεπες αποσπάσματα, μελωδία της ευτυχίας που έκανε κάποια στιγμή στα 90, στα τελευταία της με τα παιδάκια και αυτά, γιατί δεν την είχαμε προλάβει στην Αλίκη. Ποτέ το 96 πέθανε, ας πούμε. Και γέλαγα από τότε, δηλαδή έβλεπα ότι δεν. Όχι, δεν τραβούσε πολύ. Μωρέ, εντάξει, τι να κάνει, δεν πειράζει. Αλλά ήταν μια στάρ, αυτό σίγουρα. Εντάξει, κοίταξε, άνοιξε το δρόμο ίσως για κάτι το οποίο πολλοί ηθοποιοί το θεωρούν κατάρα, αλλά έξω γίνεται, για το typecasting. Ναι. Ότι αυτό μπορούσε να κάνει η Αλίκη και δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει κάποιος άλλος από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει αυτή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιάρα για να κάνεις αυτό. Υπάρχει μια θέση γι' αυτό, το ερμηνεύει η Αλίκη και τέλος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Και τότε αυτό
10 ηθοποιοί ήταν που παίζαν οι ίδιοι. Ανακυκλώνονταν οι ίδιοι στις ίδιες ταινίες, ας πούμε. Δεν είχε. Εντάξει, αυτή ήταν μεγάλη γκάμα επιλογών. Γιατί τώρα ποιοι ανακυκλώνονται, δηλαδή. Ο Βουρλιώτης για κάποιο λόγο παίζει ακόμα. Άστα αυτό, γιατί και εγώ εκεί θα το πήγαινα. Αλλά π.χ. ένας άλλος πολύ υποτιμημένος ηθοποιός ήταν ο Μουστάκας. Θεωρώ ότι ήταν πολύ, πολύ καλός ηθοποιός. Ναι, ήταν. Ο Μουστάκας που έπαιξε σε ταινίες τώρα, ότι να είναι κτλ. Ήταν. Έτσι, τώρα μου έρχονται ονόματα στο άκυρο που έχω εκτιμήσει μέσα από παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Κοίταξε, δυστυχώς. Θα πούνε πολύ λίγα. Δεν μπορείς ποτέ να ξεφύγεις από την εποχή σου. Δεν γίνεται. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορείς. Εννοώ και με τα μέσα. Έτσι, όταν η Ελλάδα είναι μεταδικτατορία και προσπαθούν να χτίσουν παραγωγές όπως κάναν το 50 και το 60, μια χώρα διαλυμένη. Ναι, έχεις εγκλωβιστεί εκεί. Έχεις εγκλωβιστεί εκεί. Δεν πρόκειται τώρα. Πρέπει, γιατί πρέπει, αχ, θα τα κάνουμε έγχρωμα, αχ, θα τα κάνουμε έτσι, αχ, θα τα κάνουμε αλλιώς και ξαφνικά καταλήξαμε να έχουμε τον Μπίλια. Εντάξει. Εγώ αυτές τις ταινίες δεν μπορώ να τις δω. Δεν γίνεται. Κάναν κάτι για αριστουργήματα ή τσάκονες και τέτοια που είναι αλλού. Μιλάμε για Monty Python. Σε τέτοια φάση, ας πούμε. Okay, οκ, ναι, υπήρχαν εξαιρέσεις, αλλά τώρα είναι το. Κοίτα, αν το καλοσκεφτείς και για να το πάμε εκεί που θέλουμε να το πάμε και οι δύο, οι ταινίες στα 80s τύπου Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα κτλ. Ήταν το ίδιο κακές ποιοτικά με αυτές που βγαίνουν σήμερα τύπου Bachelor και αυτά. Ναι, δεν ξεφύγαμε ποτέ από που αυτό. Είναι απέσιες. Ναι. Απλά είναι γυρισμένες σε 4K. Δεν ξέρω τι σκέφτονται. Ναι, ναι, οκ, okay, και έχουν χορηγούς, αλλά σκέφτονται, εντάξει, θα πάρω 10 γνωστά ονόματα, θα τους πετάξω μέσα. Δεν θα έχουμε καμία υπόθεση. Θα έχουμε full σεξιστικά και κακά αστεία γενικότερα, ας πούμε. Γάμισε το σεξιστικά, έχει κακά αστεία γενικότερα. Ένα χαβαλέ, όχι, λίγο βαβούρα, λίγο. Μην το γάμασε το σεξιστικά, θα σου πω γιατί. Αν ήμασταν 15 χρόνια. Καταλαβαίνω γιατί το λες. Αλλά αν ήμασταν 15 χρόνια πριν, θα λέγαμε γάμισε το σεξιστικά, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε και καμία υπόνοια ότι η Ελλάδα θα βελτιωθεί ποτέ σε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα, ναι. Τώρα όμως υπάρχει κόσμος. Υπάρχει κόσμος που μιλάει για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν, ναι. Δηλαδή, βράζει έξω η κοινωνία σε αυτό το θέμα. Οι γυναίκες είναι. Όχι μόνο οι γυναίκες, και οι άντρες που είναι πλέον στο πλευρό αυτής της κατάστασης, που λένε ότι παιδιά λίγο ηρεμήστε, ας πούμε. Δεν ζει κανείς έτσι. Σίγουρα υπάρχουν απόψεις και δεν μπορείς να υπάρχουν... βγεις τώρα και να πεις μια μαλακία, ναι, έτσι. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να δείχνεις. Και να είναι αποδεκτό και να μείνει έτσι ασχολίαστο, ας πούμε. Δεν γίνεται. Από τα καλύτερα 50 δευτερόλεπτα που έχω δει στη ζωή μου, το τελευταίο βίντεο του Τζέρεμι για τον Bachelor 3, όπου ξεκινάει. Υπάρχει 3. Ναι, νομίζω είναι το 3. Όπου ξεκινάει. Και παίζουν οι ίδιοι. Ναι. Παντρεύτηκε 3 φορές, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξεκινάει με τον Τζέρεμι να κοιτάει την κάμερα και να λέει: για να δούμε τι ταινία βγήκε τώρα. Και είναι το τρέιλερ του Bachelor. Από πάνω ο Αλέξανδρος Χαριζάνης αλλάζει τη φωνή και κάνει: καλώς ήρθατε σε μια ταινία με κόλους. Μεθυσμένους, κόλους, κανένα νόημα, κόλους, κακοί διάλογοι, κόλους και λίγους κόλους ακόμη. Το έχω ξεφτυλίσει. Και στο επόμενο πλάνο ο Τζέρεμι απλά το κοιτάει και πηδάει από το παράθυρο κανονικά. Δεν ξέρω πώς το έκανε. Πηδάει από το παράθυρο. Ελπίζω να μένει ισόγειο. Ρε, είναι από τα πιο αστεία πράγματα που. Δεν χρειάζεται να δεις το υπόλοιπο, που είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει καλή δουλειά, γιατί δεν προλάβαινα να το δω, το πάτησα να το δω. Και είναι, θέλω να του στείλω και μήνυμα ότι μαλάκα δεν έχω. Είναι από τα καλύτερα 50 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Τόσο γέλιο. Δηλαδή αυτή είναι η αντίδραση. Απλά το κοιτάει και πηδάει. Μαλάκα είναι τέλειο. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο καλό. Περίμενε, πρέπει να το. Πρέπει να σου στείλω timestamp. Έτσι και μόνο για το. Okay. Απλά είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που θα πουλήσει, το ξέρω θα πουλήσει για τη μαλακία, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο που θα πάει. Αλλά για μένα, όταν το δω αυτό σαν θέαμα, είναι σχεδόν προσβλητικό. Όχι μόνο για τα σεξιστικά αστεία. Γενικά, σαν θέαμα είναι προσβλητικό. Ναι, είναι προσβλητικό. Ναι, δηλαδή, ναι. Λέω, το βλέπω και δεν το πιστεύω ότι το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι full. Δεν ξέρουμε ποια άλλη. Πόσα λεφτά, δηλαδή. Πόσο χαραμίζει την καριέρα σου για να παίξει μια τέτοια ταινία. Τη φτιάχνει την καριέρα σου. Έτσι τη φτιάχνει την καριέρα σου. Ο Νίβο πρώτη φορά έπαιξε δηλαδή, στο Ιώτα 4. Θα δεχόσουν να παίξει μια τέτοια ταινία έχοντας διαβάσει αυτό το σενάριο και έχοντας δει άλλες 20 τέτοιες ταινίες, θα έλεγες ότι okay, θα το κάνω. Γιατί αυτό και τι θα άλλες επιλογές έχεις. Θα σε πάρει ο Λάνθιμος. Θα κινηματογράφο. Ναι, θα σε πάρει. Όχι, ο Λάνθιμος. Αλλά... Δεν υπάρχει. Ο Λάνθιμος τελείωσε. Επίσης, ναι, μπορείς να κάνεις μια ταινία, ξέρω εγώ, που δεν είναι ο Λάνθιμος. Εγώ είναι ο Μακρύδης. Εγώ, αλλά θα σε δούνε 5 άτομα. Ποια είναι ο Οικονομίδης. Θα σε πάρει ο Οικονομίδης. Ο Οικονομίδης κάνει και θέατρο πλέον. Ναι, θέλω να σου πω ότι μια ταινία, ρε παιδί, τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι και λίγο θρύλοι, έτσι. Και ο Λάνθιμος και ο Οικονομίδης και όλοι αυτοί. Γυρίσαν ταινίες τώρα με 100 χιλιάρικα. Δεν είναι. Το Bachelor από πίσω έχει παραγωγή. Και αντίστοιχα. Έχει και μεγαλύτερη προβολή, έτσι. Έχει ναι, για κάποιο λόγο
υπάρχει μια μερίδα του κοινού. Δεν ξέρω αν είναι οι έφηβοι. Δεν ξέρω. Γιατί κινούν τα νήματα σε όλο το YouTube οι έφηβοι. Ίσως είναι και αυτό. Που αυτό το πράγμα είναι μια ταινία που αξίζει να δεις. Ξέχωρα το ότι είναι μια κακή αντιγραφή του Hangover που δεν άντεξα ούτε να το δω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και δεν είναι κακή αντιγραφή γιατί δεν καταφέρουν να πιάσουν καν το πνεύμα, ας πούμε. Πρέπει να έχει μέσα έναν σεξισμό, ένα πώς να σου πω, μια κρυφομαγιά, ένα, δηλαδή κάπως. Μπράβο, ναι, σαν ναι, να αυτό, συνεχίζουμε αυτό, να αυτό, χτίζουμε κύριε. Τον μύθο του Ελληνάρα, αλλά σε 4K. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Γιατί κάπως θέλουμε οπότε να. Οπότε βλέπεις όλη την ασχήμια, ξέρω εγώ, επειδή είναι 4K. Σε φοβερή ανάλυση, ας πούμε. Μπορείς να καταλάβεις τι πάει χάλια, αλλά σε 4K. Με διαλύει, ρε παιδί μου, γενικά. Γιατί ξέρεις, ανέβηκε το έτερος εγώ. Ποιο είναι το οποίο ακόμα δεν έχω καταφέρει να το δει. Ποιος είναι ο θέτης. Και εγώ δεν έχω καταφέρει να το δω και μου έχει πει και ένας φίλος και πρέπει να το δω. Πρέπει να είναι πολύ καλό. Γιατί παίζει και ο Δαδακαρίδης που είναι πολύ αξιόλογος. Καλός το ποιος. Υπάρχουν πολλές ταινίες που, ελληνικές που θα ήθελα να δω και δεν έχω δει. Πριν λίγους μήνες είδα το Σάνταν που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Δεν το πολύ έχω ενδιαφέρουσα δει. Ταινία. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Εμένα μου άρεσε. Και, ναι, απλά ξέρεις, κατηγορούν τους Έλληνες ότι κάνουν μόνο φεστιβαλικές ταινίες, αλλά απ' την όχι, άλλη. Κάνουν πολύ καλό κινηματογράφο που εγώ παραδέχομαι ότι δεν γνωρίζω. Δηλαδή, πιάνω όχι, από φίλους που και είναι εγώ πιο ψαγμένοι με ελληνικό λίγα. Κινηματογράφο και βλέπω και από εδώ και από εκεί και γίνονται φουλ αξιόλογες δουλειές, αλλά που θα τις δούνε, θα παιχτεί σε ένα κινηματογράφο για μια εβδομάδα στην Αθήνα. Και δεν θα πάει κανείς. Ναι, αυτό είναι. Ναι, και δεν θα πάει κανείς. Γιατί ο Παπακαλιάτης που πουλάει. Εντάξει, ο Παπακαλιάτης. Καμώ τα ελληνικά μου. Παπακαλιάτης. Ο Παπακαλιάτης τουλάχιστον σκηνοθετεί καλά. Τουλάχιστον. Κοίτα, έχει κάνει μια επιτυχία που πρέπει να το δώσουμε. Με την έννοια ότι αντιγραφή ξεαντιγραφή έχει καλές παραγωγές. Δεν ξέρω αν σκηνοθετεί καλά. Έχει ακριβές παραγωγές. Σκηνοθετεί καλά, δεν γράφει καλά, αλλά από εκεί και πέρα. Κάνει, ναι, κάνει ένα γκέλ στο κοινό κάθε 5 χρόνια, έχει μια συχνότητα τέτοια. Οπότε ναι. Δημιουργεί και ένα, ξέρεις, αφήνει και ένα κενό πίσω μέχρι την επόμενη ταινία για να πάνε το δικός μας. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Πάλι όμως δεν πάντων, έχει κάνει αυτή τη βλαχομαγιά ο Παπακαλιάτης. Εντάξει, όχι σίγουρα. Έχει το ύφος της αγάπης, του ρομαντισμού, του ανεκπλήρωτου έρωτα. Έχει τα θέματα ναι, του. Ναι, αλλά έχει και το μουζουράκι, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί τα γκρεμίζει όλα. Okay. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει την ψευτομαγιά. Έχει μια άλλη ψευτιά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω, αλλά έχει μια. Ναι, είναι άλλου εντεχνιά, ξέρω εγώ. Ναι, είναι εντεχνίλα και καλά. Προτιμώ την εντεχνίλα παρά το ξεεισαγωγικό. Ελληναριό φάση τέτοια, ας πούμε. Δεν μπορώ. Ναι, ναι, okay. Ναι, όπως εγώ, ας πούμε, προτιμώ το mainstream μέγεθος που έχει πάρει τώρα, ξέρω εγώ, ο Sin Boy σε σχέση με τον Παντελίδη. Δηλαδή το λιγότερο χειρότερο από τα δύο πρέπει κακά. Να διαλέξω. Δεν μπορώ ναι. Να διαλέξω. Όχι, δεν πρέπει να διαλέξω απαραίτητα, αλλά είναι δύο πολύ κακές επιλογές, αλλά. Δεν ξέρω, βλέπω ένα κύμα που πάει να σπάσει τη μπουζουκλίλα που υπάρχει, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Καλός ή κακός. Δηλαδή τα νούμερα που κάνουν τώρα στο YouTube αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τόσο mainstream που εγώ κάζω ότι μάλλον θα κρατήσει. Φουρέιρα. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ εφημερό. Θεάρα Φουρέιρα. Okay. Φουρέιρα. Φουρέιρα τα διαλύει όλα η Φουρέιρα. Ναι. Έκανε με Snoop Dogg. Αλλά τη βάζω στην κατηγορία μπουζούκια, κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ διαφορετικό. Είναι, αλλά ναι, οκ. Okay. Είναι καθαρά pop η Φουρέιρα, μωρέ. Ναι. Δεν έχω ακούσει και πολύ, ό,τι ακούω είναι καθαρά pop. Την είχα εντάξει λίγο στην κατηγορία μπουζούκια, αλλά αυτό λέω. Νομίζω ότι είχαμε μια συζήτηση τώρα με μια παρέα και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι σε mainstream φάση τόσο έντονα κάποιο κύμα μουσικό, ό,τι και είναι αυτό στην Ελλάδα που να πήγε να χτυπήσει το mainstream του μπουζουκιού, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν θυμάμαι. Δηλαδή, να χτυπάει τώρα ο Sinboy 11 εκατομμύρια views. Το 2002-2004. Το Britpop ήταν εκεί που πήγε να γίνει η αλλαγή. Μιχάλης Εμμυρλής. Όπως μαλώνουν νέο σκύλο και η γάτα. Δεν υπήρχε αυτό. Τόσο έντονα το ίντερνετ. Ναι, το θυμάμαι. Δεν ναι. Υπήρχε ίντερνετ, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν βγήκε ο Χατζηγιάννης τα διέλυσε όλα. Και ήταν Britpop. Και τώρα και αυτό έχει γίνει μπουζούκια. Ναι, οκ. Okay. Αλλά. Ναι, τέλος πάντων. Πού καταλήγουμε τώρα με όλο αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτή τη στιγμή απλά κρυμμιάζουμε στα δύο γεροπισπίκηδες. Ναι, ναι. Πώς συνδέεται η Βουγιουκλάκη με τη Γερονικολού, ένας Θεός ξέρει. Λοιπόν. Είναι το ίδιο ατάλλαντες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω για τη Γερονικολού, δεν την έχω παρακολουθήσει. Ξέρω ότι είναι πολύ όμορφη και αυτό πουλάνε από εκεί και πέρα. Εγώ ξέρω ότι παίζει μόνο σε τέτοιες ταινίες. Ναι, έκανε και την. Α, όχι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν. Υπάρχει μια σύνδεση εκεί. Καλά. Καλά. Απογοητευμένος. Όχι, όχι, θα αλλάξουμε θέμα γιατί σου έχω μαλακίες πολλές. Ωραία, αλλά σας αλλά. Λοιπόν, φαντάζομαι γνωρίζει το Facebook.
Το Facebook, θύμισε μου λίγο. Ναι, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Α, πες το έτσι, τώρα κατάλαβα. Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Ναι. Τώρα το, ναι. Το έχω στο κινητό μου, νομίζω. Yay! Λοιπόν, έχει πολλά προβλήματα το Facebook να λύσει, όπως το ότι μας παρακολουθεί, όπως το ότι πουλάει τα στοιχεία μας και όλα αυτά. Όπως το ότι γίνεται χαμός, τα έχει μπερδέψει όλα, τέλος πάντων. Θες να ξεκινήσεις συνωμοσιολογία? Όχι, όχι, ούτε καν. Θέλω να σου πω τι έκανε η Facebook και όλοι απλά τους κοιτούσαν σε φάση σοβαρά τώρα, ρε μαλάκες. Δηλαδή αυτό θα κάνετε. Ναι. Γιατί μάλιστα το άρθρο λέει ότι σε φάση βόγγιξαν όσοι το άκουσαν. Γιατί την Τρίτη ανακοίνωσε το Facebook ότι περιμέναν όλοι να ανακοινώσει το Facebook ότι κάτι θα κάνει με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάτι θα κάνει, ρε παιδί μου. Και ανακοινώνει και λέει ότι έχουμε νέες αναβαθμίσεις στο Facebook Dating. Και ήταν όλοι, ρε παιδιά! Ρε παιδιά, σας κράζει όλος ο πλανήτης και εσείς πάτε να μας βρείτε γκόμενους και γκόμενες και τα ενδιάμεσα. Συγγνώμη, είπες Facebook Dating. Dating. Ναι. Και θα ξεκινήσουν τώρα με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν πάρει από σένα ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Secret Crush. Ναι. Και οι χρήστες θα διαλέγουν μέχρι 9 από τους φίλους τους. Okay. Ναι. Και τους οποίους διαλέγουν. Είναι το Secret Crush. Και αν ο άλλος διαλέξει, είσαι μέσα στους 9, τότε το Facebook θα σου λέει you're a match. Άρα το Facebook, πέρα ότι έκλειψε τα stories από το Instagram και όλα αυτά, θα κλέψει και Tinder τώρα φάση. Στο Tinder ναι, θα δουλεύει, ναι, ναι, έτσι, ναι, το και μάλιστα το γράφει και στο άρθρο, ρε παιδί μου, ότι αν δεν ταιριάζουν, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το crush πιανού. Okay. Εντάξει. Θα το κρύψουν, θα το έχουν σαν καλό μυστικό ή τουλάχιστον τόσο καλό μυστικό. Όπως κάνει το Facebook. Όχι, ναι, όπως μια εταιρεία που πρόσφατα έκανε leak εκατοντάδες εκατομμύρια password. Δηλαδή σε φάση του τρολάρει όλος ο πλανήτης. Και είναι, εκτός ότι είναι φοβερό creepy. Φοβερά creepy. Δηλαδή σε φάση δήλωσε ποιος από τους φίλους σου, αν μπορούσες. Και σε αυτό φάση υποχρεωτικά θα το κάνεις. Δηλαδή... Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα πράγμα. Ένα feature καινούριο που έλειπε από το Facebook μαζί με τα 3D εικονίδια που ήρθαν αυτή τη βδομάδα. Ναι. Ιδίες, πρέπει τώρα να κάνουν. Δηλαδή σε φάση, πες μας και τους κρυφούς σου πόθους, τους αρχικούς. Πες τους, 9 από αυτούς πες μας. Για να δούμε έτσι πώς θα κινηθούμε. Μα, δηλαδή, είναι απαράδεκτη. Πλέον είναι απαράδεκτη. Σε φάση, τους κράζει όλος ο πλανήτης για τα προσωπικά δεδομένα και αυτοί ανακοινώνουν ένα από τα χειρότερα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να πάρουν. Από την άλλη, ξέρω εγώ, σκέφτονται ότι αφού γαμιέστε που γαμιέστε με στο Facebook, ας ξέρουμε κι εμείς με ποιους γαμιέστε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, που το ξέρουν ήδη από οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να έχουν. Δηλαδή, πόσο στόκερ είσαι. Ξέρεις, αυτά είναι data που έχουν μόνο αυτοί. Όλα, ναι, 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 ναι. Ναι. Έχεις, μπορείς να έχεις εσύ, επίσημο. Το κάνω λίγο πιο επίσημο, νομίζω, αυτό. Ρε, μου φαίνεται αδιανόητο το πόσο βλακώδεις κινήσεις κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν στο... Είμαι σίγουρος τώρα ότι σε ένα πράγμα σαν το Facebook, αυτό το dating πράγμα πρέπει να προγραμματίζεται μια διετία. Γιατί δεν μπορεί να τους ήρθε τώρα. Προφανώς αυτή... έχει γίνει σχεδιασμός, έχει υπάρξει meeting γι' αυτό. Ναι, αυτό. Αυτοί λέγανε, παιδί μου, ότι το 2019 θα βγάλουμε και το dating. Και τώρα ήρθε η ώρα και κανείς δεν είπε. Να σας πω σε ένα από αυτά τα meeting. Παιδιά, είμαστε σίγουροι γιατί τώρα δεν είναι πολύ καλή ώρα. Γίνανε και κάποια πράγματα στο ενδιάμεσο, ξέρω εγώ. Να μας βάλουν φωτιά, ξέρω εγώ. Ναι, έχουμε κάτι δικαστήρια, κάτι τέτοια είναι πολύ. Ωραίο είναι αυτό το κόνσεπτ. Να γίνει και με άλλα προσωπικά δεδομένα, εγώ θέλω. Τι που ξέρω εγώ, να βάζεις τι αρρώστια έχεις. Ναι. Και άμα κάνει μάτς με τον άλλον. Έχετε και δύο καρκίνο. Αλέκη μου, γιουκλάκι, ναι. Φτάνει. Αυτό βάλε ποια αρρώστια έχεις για να δεις ποιος το οποίο είσαι, ρε παιδί μου. Είναι τέτοιο τύπου τεστ. Βάλε ποια αρρώστια έχεις για να δεις σε ποια πόλη θα νοσηλευτείς. Τι σου ταιριάζει, ξέρω εγώ. Με ποιον μπορείς να περιμένεις χωρίς φόβο να μεταδώσει το ένα στον άλλον πράγματα. Φαντάζεσαι να είναι και αυτό feature του αυτού που είπες πριν, του dating. Πώς το είπες, πώς είναι το secret crush. Secret crush. Ή που ξέρω εγώ, αν έχεις κάποιο αφροδίσιο. Ταιριάζεται, it's a match, ξέρω εγώ. Α, εγώ έχω έρπη, έχεις κονδυλώματα, δεν τα βρίσκουμε εκεί, ας τα αφήσουμε για κάποιους που έχουν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και. Δεν ξέρω τι σκέφτονται στη Facebook. Ρε, ούτε εγώ ξέρω τι σκέφτονται. Απλά τα έχουν κάνει σκατά, όλα σκατά. Και σε αυτά τα επεισόδια σήμερα απλά γκρινιάζουμε, εντάξει. Δεν έχει. Μόνο γκρίνια είναι. Αλλά ναι. Επίσης, έχω να σου πω και κάτι άλλο που μου συνέβη πριν λίγο. Α, ωραία. Εμένα ξέρεις τι μου συνέβη πριν λίγο. Τι. Δεν σου είπα πριν ότι πήγα σινεμά. Ναι, άστο, έχουμε Netflix Corner. Εντάξει. Λοιπόν, ανέβασε ένα account στο Instagram.
Πόσο πιο γενικό είναι αυτό. Ανέβασε ένα account. Θα σου πω αμέσως το fitness and κάτι. Θα σου πω αμέσως πώς λέγεται. Είναι, γιατί είναι μεγάλος καραγκιόζης. Για όσοι δεν ξέρετε, το Instagram είναι μια ιντερνετική πλατφόρμα. Λοιπόν, ένα social medium. Health and awareness. Αυτό είναι το handle του. Ανέβασε ένα story στο οποίο λέει, δεν ξέρω αν θα το βάλω. Όσον αφορά αυτό το βιντεάκι με τον κωμικό και τον κάθε κωμικό που έχει διαβάσει τρεις μαλακίες και το παίζει παντογνώση και κορυδεύει τους πάντες, έχω να πω ότι δεν ισχύει και ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τους αεροψεκασμούς και αντίδοτα για την ελίτ τους ισχυρούς που μας θέλουν βαθιά ανοιχτωμένους. Οπότε ψαχτείτε από μόνοι σας, βρείτε την αλήθεια, αυτοκαλλιεργηθείτε. Γιατί η αλήθεια υπερισχύει και νικάει πάντοτε, να το ξέρετε αυτό. Και επόμενο story. Health awareness. Ναι, ναι. Επόμενο story. Έχει κάνει ένα story το οποίο δεν είναι καν σωστά βαλμένο, ρε παιδί μου. Και λέει: ο υγιεινός τρόπος ζωής, παρένθεση, χορτοφαγία, πολύ νερό. Και μετά, φυτά εσωτερικού χώρου, πέτρες για να διώξετε την αρνητική ενέργεια όπως είναι ο οργονίτης και άλλα. Είναι λίγα και από άλλα, αυτά. Πού τα ξέρετε, ναι, τα άλλα. Το οποίο το έχει ξεχάσει και το βάλε μετά από πάνω. Είναι λίγα από αυτά που χρειάζεστε για να αποβάλλετε τα μέταλλα κτλ. Που μας ψεκάζουν από τον οργανισμό σας για καθαρό νου, παρένθεση σκέψη και σώμα. Και αυτό το βιντεάκι με αυτό το κωμικό, εννοείται ότι έχω κάνει ένα story το οποίο κρατάει 2 λεπτά. Γιατί στο 1,5 δεν μπορώ καν να μιλήσω και στο επόμενο μισό είμαι παιδιά, συγγνώμη που δεν καταλαβαίνετε ότι το σπούδασα, δεν είναι είδο μου, το διάβασα 2 μαλακίες. Και μετά πήρα το κινητό και το πήγα από τη βιβλιοθήκη και πήρα τα βιβλία 1-1. Φυσική 1, φυσική 2. Και λέω, λοιπόν, ξεκίνα με αυτά. Πρώτη εξαμήνου είναι, δεν θα δυσκολευτείς. Μετά πήγαινε σε αυτό. Σε φάση, μαλάκα είναι με τα καλά τους. Έχει διαβάσει 2 μαλακίες. Είναι καθυστερημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Μαλάκα πάνε καθόλου καλά. Προφανώς και είναι καθυστερημένοι, αλλά dude, το βιογραφικό μου είναι αναρτημένο παντού. Αν θες να μιλήσεις σε αυτό τον κωμικό, δηλαδή αν θες πραγματικά να κάνεις debate. Καταρχάς πήγαινε για σένα, όντως. Δηλαδή, ναι, 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 όχι, για μένα είναι. Για μένα γιατί μου το στείλανε. Okay, για μένα είναι για τους αεροψεκασμούς, για το βίντεο των αεροψεκασμών. Αλλά ρε αγόρι μου, μην πας ξυπόλυτο στα γκούρια. Μπες κάπου να δεις. Γράφει χημικό απειθήτα, βρε αγόρι μου. Δηλαδή πήγαινε και. Δηλαδή δεν διαβάσαμε 2 μαλακίες. Σπουδάσαμε 2 μαλακίες με τις οποίες διαφωνείς. Αυτό λείπαμε. Ναι, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, ρε αδερφέ. Δηλαδή πώς ακόμα θα συντηρούμε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα θα πάει στο ΙΚΑ και θα κολλήσει ένσημα. Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Δες τη θετική πλευρά. Σε χαρακτήρισε κωμικό. Δηλαδή δώσ' του ένα credit για αυτό το πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι με θεωρεί αστείο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι condescending όλο αυτό. Είπε ότι είσαι κωμικός. Δεν είπε ότι. Μήπως επειδή η κωμική σου ιδιότητα ακυρώνει την επιστημονική σου ιδιότητα. Ναι, αυτό μάλλον. Μάλλον αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, γιατί οι πέτρες διώχνουν τα μέταλλα, τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποιο είδος παιχνίδι αυτό. Ρε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Η συμβουλή πολύ νερό δεν είναι ούτε και αυτή καλή. Είναι η μόνη που ίσως έχει μια βάση, αλλά ούτε και αυτή είναι πολύ καλή. Νερό όσο χρειάζεται είναι η συμβουλή. Αλλά ναι, δηλαδή για όνομα. Δεν ξέρω. Καλού κακού την επόμενη φορά που θα έρθει σπίτι μου ή θα έρθω σπίτι σου, ας φέρουμε καμιά πέτρα, ξέρω εγώ, να έχουμε στο χώρο. Μα καλά. Έχει κάνει το κανάλι Veritasium, πήρε πέτρες, οι οποίες υποτίθεται ότι εκπέμπουν η όντα και πήγε και τα μέτρησε σε ένα πανεπιστήμιο, στο Caltech. Το θυμήθηκα. Σε ένα πράγμα το οποίο έχει ένα ειδικό. Σαν μάρκα μπαταρίες ήταν αυτό που είπες. Ναι, τέλος πάντων, είναι το MIT και το Caltech. Αυτά είναι στον πλανήτη. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι top of the line. Το πήγε στο Caltech και έκανε. Περίμενε. Παρένθεση, εδώ θυμήθηκα στη Άρα που ήταν στο. Σε ποια σειρά ήταν αυτό? Σε αγγλική σειρά ήταν σίγουρα. Με το Rowan Atkinson σίγουρα. Και το Stephen Fry σίγουρα. Τέλος πάντων, που το ρωτάει, ξέρω εγώ, ποιο είναι το χειρότερο πανεπιστημίο στην Αγγλία. Πρέπει να ήταν στο Blackadder, πρέπει να ήταν στο Blackadder, ναι. Πρέπει να ήταν Ρόαν Άτκινσον και. Χιου Λόρι. Και Στίβεν Φράι στο Blackadder. Όχι, ναι, και Χιου Λόρι ήταν. Μετά θυμήθηκα το. Ξέρεις, μωρέ, την άλλη που είχαν βγάλει ο Φράι με το Λόρι. Το Embiid of Fry and Lori. Είναι πολύ παλιό. Ναι. Που τέλος πάντων που του έλεγε, ξέρω εγώ, ψάχνα κάποιο κατάσκοπο. Ναι, στο Blackadder ήταν. Ψάχνα κάποιο κατάσκοπο. Κατάσκοπο. Και του δίνει 3 πανεπιστήμια, ξέρω εγώ. Και έδωσε, ξέρω εγώ, Oxford, Cambridge και Hull. Και είπε, το κατάλαβα από αυτό γιατί η απάντησή του ήταν, ξέρω εγώ. Το Χαλ, γιατί ξέρω ότι τα άλλα δύο είναι, ξέρω εγώ, χάλια πανεπιστήμια. Ναι. Ήταν ένα τέτοιο αστείο, ότι ξέρεις, δεν ήξερε το Oxford και Cambridge, ήταν αυτό. Ναι. Εγώ δεν ήξερα το Caltech, ας πούμε. Ναι, ήξερα το MIT όμως αυτό. Είναι αλλού αυτή. Είναι όλη η μισή της NASA είναι εκεί. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο πανεπιστήμιο. Και αντιμετωπίζει. Ο Veritasium είναι ένα πολύ μεγάλο κανάλι. Τη έχει κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την πυρηνική ενέργεια για το Pripyat και το Chernobyl. Να το δείτε, αν θέλετε. Έχει λοιπόν. Έχει τις πέτρες, πάει και λέει: θέλω να μου δώσει μια πέτρα που πουλάει η όντα. Του λέει ναι, και πώς βγάζει η όντα. Ναι, λέει: τη ζεσταίνεις και μετά αυτή απελευθερώνει η όντα στον αέρα.
και φιλτράρει το τέτοιο. Και όντως λέει έχουν γίνει μελέτες για τα ιόντα τέλος πάντων και δεν είναι inconclusive όλα αυτά. Και τέλος πάντων κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Παίρνει την πέτρα, την πάει στο Caltech, δεν έχουμε όλοι διασυνδέσει το Caltech, το έκανε αυτός για μας. Τη ζεσταίνει και τη βάζει μπροστά στο μηχάνημα, το οποίο η δουλειά του είναι να μετράει ιόντα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια δολάρια. Okay. Και δεν μετράει τίποτα. Ναι. Σε φάση σου βάζει οπότε μετά ένα άλλο το οποίο μετράει ιόντα και σου λέει έτσι θα είναι άμα μετρούσε ιόντα και ναι, δεν βγάζει ιόντα, ρε παιδί μου, τέλος. Άρα, ξέρεις, και όλο αυτό είναι μετά. Πρέπει αυτός που φτιάχνει αυτή την πέτρα να κάνει ένα re-strategize, να πει εντάξει, δεν βγάζει ιόντα, το μετρήσανε. Τι θα πούμε τώρα. Αν δεν κάνουν καν αυτό, είναι τώρα αυτοί με τις επιστήμες εκεί λες και ξέρουν τι τα ιόντα. Μαλακίες. Μαλακίες. Τι μηχάνημα τώρα είναι αυτό. Το έχει εξετάσει κανείς τώρα. Τι μηχάνημα είναι αυτό που μετράει. Είχα κι άλλο, είχα κι άλλο κρούσμα. Είναι άλλοι δύο αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι ένας από διαφορετικά προφίλ, αλλά τέλος πάντων. Ο οποίος έχει μια φωτογραφία, ένα παλιό εθνόσημο της δικτατορίας, δεν ξέρω τι. Και έρχεται συχνά πυκνά στο λογαριασμό μου στο YouTube, ρε παιδί μου. Και δεν τον έχω κάνει block μέχρι τώρα, γιατί. Δεν ψηλοδιασκέδαζα. Γιατί γελάς. Ναι, και την πρώτη φορά, ρε παιδί μου, προσπάθησε να με πείσει ότι υπάρχουν ανθρώπινες φυλές. Okay, και κάποιες είναι ανώτερες και κάποιες είναι κατώτερες. Ναι. Και προσπάθησε να μου φέρει σαν επιχειρήματα τον Πλεύρη. Ποιον από τους δύο, τον πατέρα ή τον πατέρα. Πλεύρη. Τον ναι. πατέρα. Και του γράφω, σοβαρά, μου δίνεις για πηγή επίκουρο, γιατί επίκουρο διάβαζε, και Πλεύρη που είναι δικηγόρος. Και μου λέει, μπορεί να είναι δικηγόρος, αλλά είναι διαβασμένος. Λέει, εντάξει, ξέρω εγώ, έχει και κάτι νεκρούς που είναι διαβασμένοι, γιατί είχαμε τρισάγιο τους προάλλες. Αυτό τι σημαίνει. Είσαι βλαμμένος. Λέω, θα μου φέρεις βιοχημεία, μοριακή βιολογία και γενετική. Δεν θα μου φέρεις κάτι άλλο. Μου λέει και από αυτούς έχω, ρε Πλεύρη. Και πολύ μου καλύτερο. Δείχνει, μου δείχνει κάτι paper του 50, ξέρω εγώ, που ακόμα που βγαίνανε επιστήμονες και λέγανε ότι οι μαύροι, ξέρω εγώ, είναι κατώτεροι άνθρωποι. Δηλαδή, θα σου πω ότι και πάλι ακαδημαϊκά, αν τα paper δεν είναι των τελευταίων 5 ετών, έχει πρόβλημα. Και μέσα σε όλο αυτό, απλά μου ξαναγράφει τώρα μέσα στο Πάσχα, ρε παιδί μου. Ότι άντε και είσαι κωμικός και άντε για τον Μπούτσο κωμικός είσαι κι εσύ και δεν το σχολιάζουμε δηλαδή την τραγικότητά σου και πας και πιάνεις θέματα όπως ο ρατσισμός που δεν έχεις ιδέα και μου λέει αν θέλεις, γιατί δεν θέλω πραγματικά να μαλώσουμε, θέλω να κάνουμε διάλογο, αν θέλεις μπορώ να σου δώσω στοιχεία για το ότι υπάρχουν φυλές και ότι κάποιες είναι ανώτερες και κατώτερες. Και απλά τον έκανα μπλόκρε. Τον έκανα και το χάρηκα τόσο πολύ. Ήτανε τόσο καλό. Περίμενε το κατάλληλο time για να το κάνει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Ρε παιδί, είναι βλαμμένοι. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να του σώσω όλου, ρε χάρη. Δεν μπορώ. Δεν είμαι ο Iron Man. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είσαι ο Iron Man. Όχι, δεν είσαι. Δεν μπορώ. Σίγουρα δεν είσαι. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν. Δεν έχει καν νόημα να συζητήσει μαζί τους γιατί, OK, θα πούν το δικό τους και θα τελειώσει εκεί. Ό,τι και να πεις εσύ, δεν πρόκειται να. Καλά, είναι δεν πολύ θα κάνω τώρα debate με το. Ξέρω εγώ, με το. με το φαν του Πλεύρη. Ναι, με το φασίστα από, ξέρω εγώ, από την Κρήτη. Δεν έχω ιδέα από πού είναι το παιδί. Έναν τυχαίο τόπο είπα. Και απλά, ξέρω εγώ, ναι, και που μου φέρνει σαν επιχείρημα Πλεύρη. Δεν υπάρχει συζήτηση να γίνει. Είναι σαν να παίζει ο ένα τρομπέτα και ω να σκάβει τη γη για να βάλει τα φύλλα μέσα. Δεν, και να νομίζει ότι θα βγάλει 30 φυλιές. Δεν γίνεται. Είναι σουρεάλ αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Κιόλας. Δεν μπορώ. Μαλάκα, δεν μπορώ. Είναι σαν να έχεις ένα πιθηκάκι μες στο κεφάλι να κάνει πατά, τα, 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 τα. Αυτό ακούω εγώ εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ. ο Πλεύρης. Τα, 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 τα. Έχει διαλυθεί. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ. Είναι πολύ διασκεδαστικό, αλλά δεν μπορώ, ρε. Δεν γίνεται. Μέχρι ένα σημείο πιστεύω. Μετά καταντάει εκνευριστικό. Ναι, πάρα πολύ. Αλλά εντάξει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Εκτίθεσαι, θα έχεις τέτοια. Θα έχουμε. Είναι λογικό. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Λοιπόν, προτείνω να μην κάνουμε περίεργα άρθρα. Ναι. Γιατί για το Avengers θα το γαμίσουμε. Θα το γαμίσουμε, λες. Ναι. Θα κάνουμε spoilers. Ναι. Okay. Ωραία. Εντάξει, έχεις να πεις τόσο πολλά για το Avengers. Έχω να πω πολλά. Ας το κάνουμε. Okay. Netflix Corner. Netflix Corner. Όπως ακούσατε, περνάμε απευθείας στο Netflix Corner, το οποίο είναι κινηματογράφος Corner. Δεν είναι Netflix Corner αυτή την εβδομάδα, διότι βγήκε το Avengers και το είδαμε, ετεροχρονισμένα, αλλά το είδαμε. Δεν το είδαμε μαζί, γιατί ο Χάρης έλειπε και μ' άφησε μόνη μου εδώ. Αλλά το είδαμε. Ναι, και... αλλά το είδε ο καθένας ξεχωριστά. Ναι, ο Χάρης το είδε σήμερα, εγώ το είδα την Κυριακή του Πάσχα, που ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι δεν πήγα πουθενά. Και μια φίλη μου δέχτηκε να με συνοδεύσει εμένα και την κυκοσύνη μου, που ήταν μετριασμένη αρκετά, μπορώ να πω. Αν εξαιρέσει ότι κάποια φάση την είχα πιάσει και μούγκριζα πριν μπούμε στην αίθουσα, αν εξαιρέσει αυτό. ήταν ότι. Εντάξει. Και δεν ήταν περισσότερο το ότι θα δω CGI στην οθόνη, ήταν περισσότερο το ότι βρήκαμε 3D Dolby Atmos
σε VMAX, okay, που είναι okay, άλλη εμπειρία, και σύν το ότι 11 χρόνια από τη ζωή μου αυτή τη στιγμή θα τελειώσουν. Αυτό ήταν το δικό μου το μεγάλο, το... Ναι. Εκεί χαιρόμουν. Ακούστηκε λίγο παραπάνω μαύρο αυτό. Όχι, εννοώ ότι επιτέλους αυτό το πράγμα τελειώνει. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναδώ σούπερ ηρωική ταινία, γιατί με έχουν κουράσει, ειλικρινά. αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, όχι. Έχω βαρεθεί λίγο να πηγαίνουμε σινεμά μόνο για πιου-πιου. Μπορούμε να πάμε και για κάτι άλλο. Εντάξει, I'm not dissing them. Απλά λέω ότι έχω κι άλλα ενδιαφέροντα σαν άνθρωπος. Και 22 ταινίες σε 11 χρόνια είναι 2 ταινίες το χρόνο. Βάλε και τα Star Wars. Έχει ξεφτυλιστεί το ζήτημα. Πάμε γιατί σινεμά. Έχει μείνει και αυτό ακόμα το Δεκέμβριο. Ναι, ναι, θέλω να σου πω, 2009-2008 είδαμε τον Iron Man, 2010 είδαμε Shutter Island, 2014 είδαμε. Δηλαδή, λίγο να βγουν και ταινίες, να είναι blockbuster, κατάλαβες, αλλά να είναι και λίγο. Είδαμε Green Book φέτος. Δηλαδή, να δούμε, ρε αδερφέ, και μπράβο, μια ταινία. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Μπράβο. Είδαμε Λάνθιμο. Είδαμε Λάνθιμο, ναι. Όχι ότι δεν ήταν ταινίες της Marvel. Ταινίες ήταν και πολύ καλές και δεν είμαι ελιτιστής, τίποτα από αυτά. Απλά... ήταν πολύ καλές, όντως. Απλά ναι. Απλά ξέρω ότι το σινεμά θα κάνει, το Hollywood θα κάνει ό,τι μπορεί για να βγάζει 1,2 δισεκατομμύρια το Σαββατοκύριακο. Το ξέρω. Αλλά παιδιά, λίγο τα ματά. Λίγο θέλω να πω. Εντάξει, έκανε και καλά η Marvel. Έδωσε, ας πούμε, ψωμάκι στο. Πώς λέγεται αυτό, Chris Evans. Ποιος παίζει τον Captain America. Ναι, στον Chris Evans. Δεν έχει ξαναπέξει πουθενά. Δεν έχω δει πουθενά. Δεν ξέρω γιατί νομίζω χορευτή κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα. Ναι, είναι απλά ένα τεράστιος τύπος που τέριαζε για το ρόλο, πιστεύω. Κοίταξε, αλλά ήταν πολύ πραγματικά... καλό που δεν πήρε μόνο τεράστια ονόματα για αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ καλό. Και τους έχτισε με βάση αυτό. Καλά, εντάξει. Έχει και κάποιους ηθοποιούς που είναι. Ναι. Είχε στο Thor, είχε τον Anthony Hopkins, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί, μου έβαλε τέτοια, αλλά δεν τους έδωσε να κουβαλήσουν το franchise. Πόνταρε και σε νέα παιδιά. Που ήταν καλό. Ναι, έκανε καλά η Marvel. Έκανε πολλά καλά η Marvel. Η οποία σίγουρα πλέον είναι η Disney. Η οποία είναι η Disney, είναι. Τέλος πάντων, θα τα πιάσουμε όλα αυτά, γι' αυτό λέω. Ναι, γι' αυτό δεν κάναμε το άλλο corner, διότι. Από πού θες να το πιάσουμε, από πού θες να ξεδιπλώσουμε. Ωραία. Το μύτο της Αριάδνης. Θα το ξεδιπλώσουμε. Που θα είναι η επόμενη ταινία της Marvel. Θα σου πω αμέσως. Θα είναι και αυτή, ναι. Ναι. Για αρχή να σου πω ότι στο community. Θα σκαλώσουν πάρα πολύ και θα νομίζω ότι κάτι ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Μια βλακεία που είπα απλά. Ναι. Στο community tab του YouTube, που είναι ένα μέρος που μόνο όσοι έχουν το YouTube στο κινητό μπορούν να το δούνε, μπορώ να ρωτάω ανθρώπους που ακολουθούν το κανάλι μου διάφορα πράγματα. Οπότε είπα, spoiler, full spoilers, πείτε μου τη γνώμη σας. Και έχω κάνει κάποια πράγματα εδώ πέρα. Έχω μαζέψει δηλαδή τα σχόλια για να μπορούμε και να δευτερολογήσουμε σε κάποια, γιατί θέλω να. Υπάρχει αυτό. Μια. Υπάρχουν, ναι, έχω ρε παιδί μου εδώ. 38-39 σχόλια, ρε παιδί μου εδώ, τα οποία έχουν κάποια κοινά σημεία, κάποια όχι. Πώς σου φάνηκε, πες μου για αρχή. Μου φάνηκε πολύ καλό, ειδικά από τη μέση και μετά. Ειδικά από τη μέση και μετά δεν πρόλαβες να αναπνεύσεις. Στην αρχή, λίγο, όπως είπα, είχε μια πολύ δυναμική αρχή. Δηλαδή, μπήκανε μέσα, δεν μακρηγόρησε καθόλου. Είχε τη σκηνή που εξαφανίζει την οικογένεια του Hawkeye. Αν δεν κάνω λάθος. Και μετά ξεκινάνε, μπαίνουν, σκοτώνουν Θάνος, γίνεται. Οκ, okay, γαμό. Και μετά αρχίζει λίγο η διαδικασία του να μαζέψει τους ήρωες. Εμένα εκεί λίγο με. Δεν ξέρω, λέω, οκ, okay, γιατί πάει λίγο τόσο αργά. Ενώ ξεκίνησε, μπαμ. Εντάξει, είχε κάποια αστεία, αλλά το θεώρησα λίγο περιττό τόσο πολύ που κράτησε όλο αυτό το πράγμα. Okay. Το να μαζευτεί πάλι το team, ρε παιδί μου, και να πάνε να κάνουν αυτή την αποστολή που έχουν να κάνουν. Εντάξει. Είχε το κλασικό ότι πήγαν να βρουν τον Iron Man, να του πούν ότι κοίτα να δεις έγινε αυτό, μήπως καταστρώσουμε κάποιο κόλπο, κάποιο σχέδιο να το κάνουμε κάπως, να ταξιδέψουμε στον χρόνο. Είπε στην αρχή, όχι παιδιά, εγώ έχω οικογένεια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μετά το έψαξε. Τέλος πάντων, μην πω όλη την ταινία, αλλά στην αρχή λίγο για μένα ήταν πιο υποτονικό. Μετά πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό, όπως έπρεπε να ήταν το τέλος μιας τέτοιας 20-διάδας ταινιών, ναι, πιστεύω. Ναι. Οπότε δεν ξέρω, εσύ πώς το είδες, τι σου έκανε εντύπωση, τι σου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης συμμετείχε πάρα πολύ και η Captain Marvel, νόμιζα ότι θα είχε μεγαλύτερη συμμετοχή στην ταινία. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Κοίτα, η Captain Marvel δεν είναι λίγο περίεργη συνθήκη. Να σου πω αρχικά κάτι. Από τη στιγμή που πήραν την απόφαση ο Θάνος να μην έχει καμία σχέση με τον Θάνος στα κόμικ, τουλάχιστον σε μία εκδοχή, ναι, των κόμικ, θα είχαν πάρα πολλά προβλήματα έτσι κι αλλιώς. Γιατί στα κόμικ αυτό που γίνεται είναι η απόλυτη ψυχοπάθεια. Ο Θάνος σκοτώνει το μισό σύμπαν γιατί είναι ερωτευμένος με τη Lady Death, τη θεά του θανάτου βασικά στο σύμπαν της Marvel, και θέλει να της κάνει εντύπωση. Αυτό είναι ψυχοπαθές, είναι περίεργο.
και δεν θα μπορούσαν να το διαχειριστούν καθόλου στη σημερινή εποχή στο σινεμά. Τα κόμιξ κάνουν ό,τι θέλουν. Θεωρώ όχι εγώ. Είχε πολύ πιο καθαρό πλάνο κακού το ότι εξαφανίζω το μισό πληθυσμό για να ξεσκαρτάρουμε κάπως. Ναι, εκοφάσιστ ουσιαστικά. Αυτό είναι το. Ναι. Βγάζει ένα περισσότερο νόημα από το ότι θέλω να πληθώ σε μια. Σε ένα αυτό υπήρχε έχω, και στα κόμιξ, σε κάποια άλλη τέτοια. Ότι ρε παιδί μου, balance και τέτοια. Και αυτό γενικά είναι και λίγο ιαπωνικό storytelling. Η ισορροπία και τα τέτοια. Οι κακίστα στην Ιαπωνία κάνουν πολλά τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και καμιά φορά, επειδή έχουμε συνηθίσει το δυτικό τρόπο τη αφήγηση, του storytelling, καμιά φορά βλέπει κόσμο να σου λέει και τι, σιγά δεν με πείθει. Δεν σε πείθει γιατί δεν έχεις δει βλαμμένους έτσι, αλλά στην Ιαπωνία αυτά παίζουν πάρα πολύ σαν θεωρίες, γιατί είναι τέτοια η κουλτούρα της. Οπότε μην ξεχνάμε πάντα ότι είμαστε και λίγο δεμένοι με την κουλτούρα μας. Τώρα, μ' άρεσε πάρα πολύ, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 3 ώρες. Αυτό ναι. Το θεώρησα, εγώ αντίθετα θεώρησα ότι ο ρυθμός ήταν για σεμινάρια. Ήξερε πού να ανέβει, πού να κατέβει, πότε να δώσει, πότε να είναι αστείο, πότε να... όλα αυτά. Διαφωνώ με όλους όσους ενοχλούνται από την κωμωδία, πραγματικά. Εγώ το θεωρώ... Όχι, και θεωρώ και ότι δεν ήταν τόσο έντονη σε αυτή την ταινία. Και... δεν είχε τόσο πυκνά, τόσο συχνά αστεία. Και επίσης δεν είναι ρεαλιστικό το full 100% δράμα. Δεν έχω γνωρίσει οικογένεια, ξέρω εγώ, στη ζωή μου που να μην μπει κάποιος μια μαλακία και να γελάσουν όλοι και στις χειρότερες στιγμές. Δηλαδή, καλός ή κακός, έτσι δενόμαστε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται παρανοϊκό να διαμαρτύρονται γιατί, την... γιατί δεν ξέρω τι να νιώσω. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα που δεν ξέρω τι να νιώσω. Ξέρω ότι... η σκηνή είναι γραμμένη ξεκάθαρα, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Να στεναχωρηθώ ή να γελάω. Μα πρέπει να κάνεις και τα δύο, γιατί αυτό κάνουμε οι άνθρωποι. Ο κλαυσίγελος... Ό,τι σου βγαίνει, ρε παιδί μου. Άμα σου βγαίνει, είναι μπέρδεμα. Φυσιολογικό. Ναι, μα κοίτα λίγο το μέσα σου. Δεν τα έχεις εμφυλιώσει. Άντε τώρα έρθεις να δεις Avengers για να ψυχολογηθείς κι εσύ. Όποιος κι αν είσαι, τυχαίοι άνθρωποι. Λοιπόν. Επίσης μου άρεσε αυτό που σε κάποιο σημείο το σπάσα σε 3 αποστολές ή 4, δεν θυμάμαι που... Ναι. Βέβαια κάποιες έπασχαν, ήταν πολύ εύκολες, κάποιες ήταν πολύ δύσκολες. Ναι, όπως δηλαδή, και θα έπρεπε. Το task νομίζω, που είχε αλλά... ο Thor, που ήταν ο μεθυσμένος και ναι. Ήταν, εντάξει, είχε τέλος πάντων ένα άλλο πιο κωμικό χαρακτήρα ο Thor σε αυτή την ταινία, πιστεύω. Που απλά έπρεπε να μιλήσει και να αποσπάσει την προσοχή της μάνας του για να πάρει ο άλλος το stone. Εντάξει, ήταν κάτι σχετικά απλό, δεν είχε κάτι φοβερό να κάνει. Ναι. Στο άλλο που πήγαν οι άλλοι στο πηγάδι, εκεί ναι. Με το πετράδι της ζωής, πώς λεγότανε. Ναι, το Soul Stone. Ήταν πολύ πιο δύσκολη η απόφαση και το πώς. Και στήθηκε πάρα πολύ ωραία το ότι, ξέρεις, γιατί τσακώθηκαν, ποιος θα φύγει από τους δύο κτλ. Αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία σκηνή. Δεν κατάλαβα γιατί. Βασικά, κατάλαβα, θα σου πω. Έχω πάρα πολλά να πω γενικά σε όλο αυτό, γιατί βλέπω από τα. Πώς το λένε, από τα. Οχ, από αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Βλέπω. Δεν ξέρω, βλέπω διάφορα θέματα που προκύπτουν και λίγο εκνευρίζομαι. Okay. Αρχικά, μια θεωρία δική μου, τόσο βασισμένη με όσα ξέρω από το ακαδημαϊκό κομμάτι. Εσύ είδες time travel. Τι εννοείς αν είδα time travel? Εγώ δεν είδα time travel, Χάρη. Εγώ είδα dimension travel. Α, αυτό εννοείς. Δεν υπήρχε time travel. Το είπανε ξεκάθαρα. Είναι dimension travel. Το παρελθόν. Δεν θυμάμαι πώς το έθεσα. Δεν αλλάζει το μέλλον. Τελεία. Ναι, μπράβο, μπράβο. Γιατί... ναι, είχανε μια θεωρία... αυτή που έλεγε ο Χάλκ. Μα αυτή είναι η θεωρία. Άμα πάρεις το αδρανιακό σύστημα αναφοράς του παρατηρητή, για να το πούμε με φυσική, όντως εσύ όταν γυρνάς πίσω, το παρελθόν μετά είναι το μέλλον σου. Ναι. Ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να μην γυρίσεις στο ίδιο σύμπαν. Μπορεί να μην το είπε ξεκάθαρα. Μπορεί να το υπονόησε. Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Το είπε ξεκάθαρα. Ναι, το εξήγησε ο Χάλκ ακριβώς όπως είναι. Ναι. Ότι... που είχαν τη διαφωνία, δεν θυμάμαι με ποιον, με τον Ant-Man. Δεν θυμάμαι ποιον. Όχι, με τον. Έλα ρε, με τον Iron Man τον δεύτερο. Α, μπράβο, ναι. Πώς τον λένε, War Machine. Άσε το καλό. Ναι. τον Iron Man τον 2. Ναι. Που του εξήγησε ότι αυτό ακριβώς δεν είναι. Όταν γυρίσεις πίσω στο σημείο, το χρονικό, ναι. Το παρελθόν είναι το μέλλον σου. Ναι. Και το τώρα. Τελείωσε. Ναι. Οπότε ξεκάθαρα δεν είναι συνδεδεμένες όλες αυτές οι πραγματικότητες μεταξύ τους. Δεν μπορεί να είναι. Το θέμα είναι. Ναι. Όπως ότι η Γκαμόρα, ας πούμε, παρέμεινε από. Η Γκαμόρα παρέμεινε εκεί που παρέμεινε και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Ναι. Και δεν αυτό. Θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί εκεί που ήταν η Γκαμόρα ξαφνικά εξαφανίστηκε και το σύμπαν είναι μια χαρά. Ή άλλη που σκοτώθηκε, ας πούμε. Ποτέ. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι το να το βλέπεις σαν time travel είναι η παγίδα της Marvel. Στηρίχνει την παγίδα για να ψάξεις να βρεις plot holes. Αλλά δεν σου κάνει plot holes. Δεν είναι plot holes αυτά. Αυτά είναι setup για multi-universe μετά.
Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ναι, όχι, καταλαβαίνω τη διαφορά, ναι. Νομίζω το θέσαν σαν time travel. Το θέσαν σαν time travel. Όταν το χτίζανε σαν σχέδιο, του είπε ότι μιλάς για χρονομηχανή και κάνει όχι, μιλάω για. Ναι, μιλάω για χρονομηχανή. Ναι, αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε. Ήταν και λίγο σαν αστείο. Και θα σου πω γιατί. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μάχη στα Avengers και το Infinity War και το Endgame. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη το τι ξέρουν οι ήρωες με το τι είναι έξω στον κόσμο. Από το Avengers το πρώτο μέχρι το Avengers το τελευταίο, το απόσταγμα ήταν αυτό που είπε ο Τόνι Σταρκ στον Επικίδιο, που έγραψε για την κόρη του. Αν μου έλεγε σε μένα, που είναι από τα μεγαλύτερα μυαλά τη ανθρωπότητα, ότι όλο αυτό είναι εκεί έξω, δεν θα σε πίστευα. Και έρχομαι στο επόμενο κομμάτι. Που, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πώς διαχειρίστηκαν τον κόσμο μετά το snap, το post-snap, το snapocalypse. Ναι. Ότι και καλά διαλύθηκε ο πλανήτης, ας πούμε. Okay. Και είδα κάποιους να λένε ότι μπα και μας είπαν ότι θα ήμασταν μια χαρά και σε όλο το σύμπαν η μισή χλωρίδα και η μισή πανίδα εξαφανίστηκε και γιατί δεν έχει γίνει οικολογική καταστροφή. Γιατί εμένα με ενόχλησε εκείνη την ώρα ότι 5 χρόνια μετά αυτός ο κόσμος είναι ακόμη διαλυμένος. Λες και δεν υπάρχουν κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν. Όντως, ναι. Αυτό... Okay, αυτό ίσχυε στην ταινία σου. Έδειχνε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν, ναι, ας πούμε. Ναι. Όλοι. Ότι δεν μπορεί να συνεχίσει κάποιος και να προχωρήσει μπροστά η κοινωνία. Ο μόνος τρόπος για να το εξηγήσω αυτό, όχι ότι η κοινωνία θα προχωρήσει μπροστά, απλά ίσως είναι σε ορίζοντα 20 ετίας και όχι σε 5 ετίας, απλά ο μόνος τρόπος για να το εξηγήσω αυτό είναι ο εξής. Δεν είναι ότι πέθαναν όλοι, πέθαναν οι μισοί, τυχαία. Έτσι, άνθρωποι που είχες δίπλα σου, κάποιοι πέθαναν, κάποιοι. Δεν είναι. Ναι. Εξαφανίστηκαν βασικά. Ναι, νομίζω ότι ήταν επειδή όλο αυτό το franchise στο τέλος μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε ηρώων είτε όχι, δηλαδή προσπαθεί να βγάλει τον ήρωα από μέσα σου. Με όλα αυτά τα πράγματα και τις επιλογές που κάνεις, γίνε αυτό που θες να γίνεις, ξέρω, ή αυτό που μπορείς να γίνεις. Μην γίνεις αυτό που θέλουν οι άλλοι ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο λόγος που η κατάσταση ήταν αυτή και ήταν όλοι σε μαζική κατάθλιψη, σαν μαζική υστερία, το έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό στο. Ναι, σε άλλο επεισόδιο. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το εξής. Δεν πέθαναν όλοι απλά. Βρέθηκε και γνωστοποιήθηκε σε έναν ολόκληρο πλανήτη ότι δεν είναι μόνο στο σύμπαν και ότι αυτό που υπάρχει εκεί έξω δεν είναι Θεός, δεν είναι η κόλαση, δεν είναι ο Αιωσφόρος, δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Μωάμεθ, είναι ένας ροζ τιτάνας ο οποίος με ένα κλικ από τα δάχτυλά του έσβησε ό,τι ήθελε να σβήσει. Σε φάση δεν έχει κανένα νόημα η ύπαρξή σου πλέον. Ναι, okay. Ο μόνος τρόπος να δικαιολογήσω αυτή την απεικόνηση του Snapocalypse και το μετά δηλαδή, είναι αυτό, ότι επειδή ακριβώς αυτή η εξωτερική βία είναι πάρα πολύ σκληρή, εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να ζήσω, ας πω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θάνος απάντησε με κάποιον πολύ διεστραμμένο τρόπο στα μεγαλύτερα υπαρξιακά ερωτήματα όλων. Το ποιοι είμαστε και που πάμε είναι τίποτα, πουθενά. Ναι. Γεια σας. Και επίσης έκανα λάθος που ήθελα να εξαφανίσω τους μισούς, πρέπει να εξαφανίσω όλους. Ναι. Γιατί είστε αχάριστοι. Καλά, δικό του ψυχολογικό. Αλλά... Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω. Το κάνει και λίγο προσωπικά, το είπε. Δεν... Ναι. Σου κάθεται αυτό που λέω ή σου φαίνεται παρανοϊκό? Δεν μου φαίνεται παρανοϊκό, νομίζω όμως ότι η ταινία δεν σου έδειχνε αυτό. Όχι. Δηλαδή σου έδειχνε ότι επειδή και ο Captain America κάνει support group. Έκανε. Ξέρεις, για τους ανθρώπους κτλ. Ναι, ότι ναι. Παιδιά, να προχωρήσουμε λίγο και το λέω και για μένα κτλ. Και η Νατάσα φαινόταν ότι δεν μπορούσε, ας πούμε, να προχωρήσει και αυτή και να εξακολουθήσει από αυτή την κατάσταση. Το έδειχνε πιο πολύ από την ανθρώπινη πλευρά ότι με αυτό που συνέβη δεν μπορούσε να προχωρήσει, ας πούμε, ο κόσμος. Ναι, γιατί να μπορεί να προχωρήσει λόγο. Όταν έχεις μάθει αυτή την άρρωστη αλήθεια για το έξω. Δηλαδή πλέον κοιτάς τον ουρανό το βράδυ και φοβάσαι. Δεν λες τι ωραία τα αστέρια, λες τι θα έρθει μετά. Δεν μπορείς να ζήσεις έτσι. Είναι πολύ λογική η παρέτηση. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Okay. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Οκ, okay, όχι, ναι, έχει λογική αυτό που λες. Δεν διαφωνώ. Και νομίζω ότι εκεί ήταν το point, γιατί εκεί θα στηριχθεί μετά και ο Thor και εκεί θα στηριχθεί μετά και ο Captain που πήρε το σφυρί. Σε αυτό. Γιατί ναι. Ο Thor, ο λόγος που. Η μάχη, γιατί το συζητούσα αυτό στα τέτοια, ότι ο Thor και γιατί έτσι ο Thor. Παιδιά, είχε κατάθλιψη ο Thor. Αν δεν έχετε γνωρίσει ανθρώπους με κατάθλιψη, δεν πειράζει, αλλά είναι έτσι και χειρότερα. Και μπορεί να με ενόχλησε το fat joke όλη την ώρα, γιατί. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά είναι. Εντάξει, ήταν πολύ στερεότυπο. Ήταν όντως, πολύ απλά... στερεότυπο, αλλά πραγματικά έτσι είναι. Και γιατί είναι έτσι? Γιατί ο Thor ήταν περήφανος και δεν έδινε δεκάρα για τους ανθρώπους και μέσα από τις ταινίες κατάφερε να γίνει Θεός. Δηλαδή πήγε μέχρι την άκρη του σύμπαντος για να φτιάξει το σφυρί, το δεύτερο, να γυρίσει πίσω για να τον πιάσει ο κακός από το γιακά και να του πει «You should have gone for the head».
Μαλάκα. Και επίσης έχει και ένα downgrade, δηλαδή από Θεός έγινε βασιλιάς. Έχει λίγο ένα downgrade. Ναι, είναι ένα downgrade, σημαντικό, ναι. και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί κάποιοι εκνευρίστηκαν με το Fortnite, κάποιοι εκνευρίστηκαν. Γιατί να εκνευριστούν με το Fortnite, δηλαδή, όταν έχεις. Δηλαδή, ήταν πολύ λογικό το ξέσπασμα του Thor στο 15χρονο. Όταν έχεις κατάθλιψη, δεν είσαι λογικός. Δεν είσαι καλά. Και γιατί να είναι καλά, επειδή ο Thor, αν παρακολουθήσεις την εξέλιξη του Thor στις δύο απέσιες ταινίες που δεν βλέπονται και στο Ragnarok, το οποίο το σώσανε. Αυτό που συμβαίνει στο Thor είναι ότι ανοίγει η καρδιά του. Σταματάει να είναι ψωροπερήφανος νορβηγός θεός, επί της ουσίας. Ναι. Αγκαλιάζει και τους ανθρώπους, δηλαδή θεωρεί χρέος του να προστατέψει όλη τη ζωή. Και αυτό το βάρος της ευθύνης που ήταν όλο το πρόγκρες του χαρακτήρα του, πλέον δεν μπορεί να το αντέξει. Γι' αυτό το θεωρώ πολύ καλό γραμμένο, ρε παιδί μου, σε ένα σημείο και μου κάνει εντύπωση που ακούω γκρίνιες, γιατί έχει πολύ βάθος. Εκτός αν το βλέπω εγώ. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Όχι, όχι, και νομίζω ότι έτσι. Πέρασε κατάθλιψη ο Θόρ, φαινόταν. Δηλαδή είχε μια άρνηση, έκλαψε να άκουσε το όνομα Θάνος. Δηλαδή είχε παραιτηθεί τελείως, ρε παιδί μου, από τα πάντα και έλεγε ότι είμαι μια χαρά, δεν με βλέπει τι, α πούμε. Τέλειο, εννοείται, ναι. Γιατί όταν αποκεφάλισε τον Θάνος έτσι, χωρίς να κουνήσει βλέφαρο. Ναι, ναι, και χωρίς να το σκεφτεί και πάρα πολύ. Τίποτα. Ήταν όλοι σε φάση τι έκανες, ναι. Άσε να μιλήσει. Όχι, τέλος. Τελείωσαν όλα, γεια σας. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε. Και επίσης να σου πω και το ότι, γιατί κάποιος είπε μας βγήκε μαμάκια στο Θόρ, είμαι παιδιά. Έγινε το snap και μπορείς να τους επαναφέρεις όλους αν δουλέψει το σχέδιο ή έχεις μια ελπίδα, εκτός από έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε πριν από το snap. Προφανώς. Και αν δεν έχεις, γιατί ο θάνατος μιας γονεϊκής φιγούρας είναι κατά ένα μεγάλο σημείο ένα τεράστιο ταξίδι σε μια ζωή. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό τι. Ναι, πες, όχι κάτι. Και εγώ θα ξεκινούσα άλλο. Οπότε φάλιο. Στη φάση που έχει ξεκινήσει το μπορούμε να τους φέρουμε όλους πίσω, αυτός βλέπει τη μάνα του και λέει εκτός από αυτήν. Είναι λογικό να πάθει κρίση έχοντας κατάθλιψη. Δηλαδή ήταν πολύ καλογραμμένο. Δεν ξέρω. Ναι, οκ. Δηλαδή, κοίτα, τη Νάταλι Πόρτμαν που την είδε δεν τον ένιαξε και τόσο. Όχι, δεν τον ένιαξε. Αυτό ήταν λίγο plot hole. Αυτό ήταν plot hole. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω επίσης για έναν χαρακτήρα που εγώ έχω βαρεθεί slash λίγο μισήσει με τα χρόνια. Έχω βαρεθεί και δεν τον μπορώ. Ο οποίος είναι ο Iron Man. Ναι. Θα πω όμως και θα δώσω ότι νομίζω είναι η πρώτη ταινία που συμμετέχει ο Iron Man πέρα από τις δικές του και τα Avengers τα υπόλοιπα. Που είναι η πρώτη φορά που δεν δείχνει αλαζονία. Ναι. Νομίζω το στοιχείο του χαρακτήρα του που με εκνεύριζε απίστευτα και δεν τον μπορώ καθόλου. Και όταν έλεγα στο Infinity War που είχα κάνει αυτή τη χαζή αναλογία ότι η πλευρά του Iron Man είναι η μνημονιακή και η πλευρά του Captain America ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν τον μπορούσα καθόλου. Ξέρω ότι το κοινό ήταν full split. Δηλαδή ήταν 50 με τον Iron Man, 50 με τον Captain America, ξέρω εγώ, που είχαν πάρει μεριές. Αλλά ήταν τόσο απόλυτος. Δεν τον μπορούσα καθόλου. Και είναι τόσο αλαζόνας και τόσο εξυπνάκιας που δεν τον μπορώ τον Iron Man. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα με μισήσουν σχεδόν όλοι για τον Iron Man. Όταν η πρώτη ερώτηση που έκανα. Σε μένα. Αυτό είναι full spoiler. Σε ένα φίλο που το είδε. Γιατί είναι το τέλος ταινίας. Αλλά η πρώτη ερώτηση που έκανα, χωρίς να ξέρω καν τι γίνεται στο endgame, χωρίς να ξέρω καν ποιο είναι το πλότι, θα μπορούσα να είχα διαβάσει, είναι πες μου ότι πεθαίνει ο Iron Man. Ναι. Στο ένα άτομο που τον ρώτησα, γιατί εγώ νομίζω θα πεθάνουν πολύ. Εν τέλει δεν πεθάναν πολύ. Ναι. Στο ένα άτομο που τον ρώτησα, εκνευρίστηκε και μου λέει, γιατί δεν σου λέω για να μην σου κάνω spoiler, αλλά κατάλαβα από τον εκνευρισμό του ότι ξέρω εγώ συνέβη αυτό. Ναι. Και ήμουν σε φάση. Αλλά το ξέραμε κιόλας, δεν είχε. Αλλά ναι. Ναι, και γενικά το κεφάλαιο Iron Man έχει παίξει στις δικές σου ταινίες και σε όλα τα Avengers και σε όλες. Και με έχει κουράσει λίγο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, δηλαδή, ο ίδιος κουράστηκε έτσι. Ναι, αλλά θα δώσω ότι σε αυτή την ταινία δεν έδειξε καθόλου αλαζονία. Αυτό ήταν είχε το δικό μια φυσιολογική του αντίδραση, ναι. Επειδή είχε κάνει την οικογένειά του, ρε παιδί μου, και είχε βρει τη βολή του και έλεγε: παιδιά, ό,τι έγινε, χάσαμε. Ας το αφήσουμε. Όταν το ανακοίνωσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα σαν επιλογή, μήπως το κάνουμε σχέδιο. Mm-hmm. Και μετά, ότι ρε παιδί μου, επειδή σαν χαρακτήρα είναι έτσι και είναι πολύ εφευρετικός και δεν μπορούσε να το αφήσει να περάσει. Γιατί, okay, αυτός ήταν τυχερός. Ζει όλη η οικογένειά του μετά το περιστατικό αυτό με το Θάνος στην προηγούμενη ταινία. Οπότε γιατί να ασχοληθεί. Αλλά δεν τον άφησε και επειδή είναι ήρωας, το πιάσε και τόλισε. Ναι. Και λέει: παιδιά, πάμε. Και έδωσε κίνητρο και στους άλλους. Μια χαρά δούλεψε ο χαρακτήρας του. Απλά είχα βαρεθεί στις προηγούμενες ταινίες την εξυπνακιά και την αλαζονία του Iron Man. Εντάξει, είναι γαμάτος, είναι αστείος, αλλά ξέρω. Ήταν τόσο μεγάλο θύμη η αλαζονία που στην τρίτη ταινία Iron Man, που είναι η χειρότερη από τις τρεις, τρολάρουν τον εαυτό τους όλοι.
Δηλαδή ναι. ήταν αλαζόνες όσον αφορά και την ίδια την ταινία επίτηδες. Ήταν τόσο μεγάλο theme και έχεις δίκιο, είναι εκνευριστικός. Στα κόμιξ είναι λίγο διαφορετικός, είναι αλκοολικός επίσης και έχει και αυτός κατάθλιψη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Αυτό... Επίσης το έχω πει, σου λέω. Δεν μπορώ και. Το έχω συνδέσει ναι, προφανώς τον Iron Man με αυτόν τον ηθοποιό, ναι. ο οποίος πραγματικά πιστεύω ότι κάποια περίοδο τη ζωή σου τουλάχιστον νόμιζε ότι ήταν ο Iron Man. Δηλαδή, τουίταρε σαν να είναι ο Iron Man και έλεγα μαλάκα, δεν μπορεί να είναι αυτό. Εντάξει, το πράγμα. Και αυτός... δηλαδή... και εμένα, αν η ζωή μου πήγαινε από το πρεζάκι στο Movie Star, παίζει να ήμουν και εγώ έτσι. Έχει, αλλά... έχει περάσει και αυτό πολλά. Έχει περάσει εντάξει, πάρα αλήθεια. Πολλά. Δηλαδή, αυτές τις ταινίες νομίζω τον αναγέννησαν και σαν καριέρα ναι. και σαν άνθρωπο. Ναι, ναι, δηλαδή, του δώσανε... ήταν πολύ promising στα πρώτα του χρόνια σαν ηθοποιός. Ναι. Μετά είχε μια κατρακύλα φοβερή με ναρκωτικά, είχε ναι, μπλέξει ναι, 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 διάφορα. Πολύ δύσκολα. Και ενώ ήταν καλός ηθοποιός, έπαιζε ταινίες μέσω του Iron Man. Δηλαδή, είναι και ο ρόλος που τον στιγμάτισε και τον επανέφερε στο σκηνικό. Οπότε. Εντάξει, άντε να του δώσουμε και του Ρόμπερτ ένα δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τώρα, πολλοί διαφωνούν με μένα γιατί ο Iron Man είναι ο πιο βασικός χαρακτήρας και γι' αυτόν έγιναν όλες αυτές τις ταινίες στην ουσία. Όχι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο Iron Man είναι ο πιο βασικός χαρακτήρας γιατί είναι ο μοναδικός που είναι άνθρωπος. Αν είναι να γιορτάσεις την εφευρετικότητα του ανθρώπινου είδους, δεν θα πας ούτε με τους μεταλλαγμένους, ναι. ούτε θα πας με τον άνθρωπο ο οποίος νίκησε τη φύση και έφτιαξε τη στολή. Και αυτό ήταν και στο τέλος γιατί κάποιος είπε ότι συμφωνώ με όλα αυτά. I am Iron Man ήταν πολύ μέτρια, ξέρω εγώ. Εγώ τη θεωρώ εξαιρετική. Όχι, ήταν πολύ καλή. Γιατί. Απλή και η αλήθεια. Και... δεν του είπα I'm Tony Stark. Ήταν η πρώτη φορά, είναι αυτό που λες. Το πέταξε αυτό από πάνω του. Ναι. Δεν είπε ότι είμαι ο Tony, ναι. δεν είμαι πατέρας, δεν είμαι genius, playboy, philanthropist. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Πλέον είναι αυτό που πρεσβεύει η στολή για την ανθρώπινη φυλή. Για το σύμπαν. Αυτό που πρεσβεύει η στολή, τέλος. Και μάλιστα τόσο πολύ που μετά το snap το δικό του, δεν πέθαινε, ρε μαλάκα. Δεν πέθαινε μέχρι να πάει η γυναίκα του και να μην του πει σ' αγαπάω, να μην του πει η κόρη μας, να μην του πει τίποτα. Να του πει ναι, 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 ναι. ξεκουράσου, κερδάμε. Μαλάκα, ήταν για κλάμα αυτό το πράγμα. Ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή και το απόλυτο δείγμα αγάπης. Ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι έτσι όπως είναι, γιατί έχει αυτό το αίσθημα ευθύνης. Και ο τρόπος με τον οποίο το ξεπλένει είναι αυτό το πράγμα. Είναι η αλαζονία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Φοβερό κλείσιμο. Φοβερό κλείσιμο. Και δεν κλεισέδιασε καθόλου. Καθόλου. Έτσι. Ούτε θα μπορούσε σε αγαπάω, να αυτό. Να κλάψει, να χτυπηθεί. Ναι, τίποτα, 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 τίποτα. Ναι. Μα έσωσε, φύγε. Let go. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι επειδή είναι πολύ προνοητικό σαν χαρακτήρας, είχε κάνει βίντεο σίγουρα για μετά θάνατο. Δηλαδή. Το έδειξε και στην αρχή που ήταν άλλο το βίντεο και το τελικό βίντεο, ξέρεις, θα το περίμενε και η γυναίκα του από αυτόν. Πολύ πιθανό. Με αυτή ναι. την έννοια, ρε παιδί μου. Οπότε του είπε, έκανες το χρέος σου, σε ευχαριστούμε, νικήσαμε, ξεκουράσου, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν χρειάζεται να κλεισεδιάσει τώρα με δακρύβρεχτες ατάκες. Και ήταν πολύ καλό το κλείσιμο. Κρατάω τη φράση, μα είναι τόσο δύσκολο πλέον να κάνεις φράσεις να μένουν στην ιστορία. Love you 3000, μαλάκα. Gut wrenching, ναι, δηλαδή αυτό. Το στομάχι μου, ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Love you 3000. Εντάξει, δεν είναι αλλού, δηλαδή τέτοιες. Όλοι το είδα γραμμένο παντού, ας πούμε. Ήτανε. Δεν ξέρω, ήταν φοβερό. Επίσης, για την Black Widow, η Black Widow είναι ο μόνος χαρακτήρας ο οποίος συστηματικά δεν έχει κανένα δέσιμο με το παρόν της. Κανένα. Δεν μπορεί Ισχύει. Να βρει Οπότε φίλους. Δεν πόνεσε και πολύ που πέθανε. Όχι, πούμε, έπρεπε. Δηλαδή... βασανιζόταν εσύ. Ο μόνος τρόπος να βγάλει νόημα η ζωή της ήταν αυτό. Ήταν μια πρώην εγκληματίας η οποία μετά έγινε αυτό που έγινε. Οι φίλοι της. Ξέρεις, και το είδες και το έδειξε κιόλας αυτό το κενό που είχε η Black Widow. Προσπαθούσε να βρει κάποιον να κάνει κάτι. Αυτό το κενό το μεγάλο, ενώ όλοι ναι. οι άλλοι λίγο προχώρησαν. Αυτή έμεινε στους Avengers. Ότι σε φάση γι' αυτό και το κάλυπτε ψάχνοντας, βρίσκοντας. Ναι, 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 ναι. Το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί. Οπότε γι' αυτό. Το γυρνάει και λέει στο Hawkeye, γιατί ξέρει ότι θα πετύχουν, πιστεύει τόσο πολύ σε αυτούς που το θεωρεί δεδομένο και θεωρεί δεδομένο ότι θα γυρίσουν πίσω η οικογένεια του Hawkeye, η γυναίκα και τα παιδιά. Ναι. Και δεν θα ναι. τον αφήσει να πεθάνει, γιατί αυτή δεν έχει κάτι να γυρίσει πίσω. Ο μόνος τρόπος να έχει νόημα η ζωή της είναι να τελειώσει εκεί. Γιατί θα πετύχουν. Μαλάκα, είχε τόσα. Σου λέω, είχε. Το θεωρώ πολύ καλογραμμένο και έχει πάρα πολύ βάθος όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, τα περισσότερα plot holes που ακούω, επειδή το ψάξα και στο Reddit, δεν είναι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, η Captain Marvel. Πού βρήκε η Captain Marvel το πλοίο του Iron Man? Το βρήκε. Γυρνάει όλο το σύμπαν. Τι μας νοιάζει. Γυρνάει όλο το σύμπαν, ναι. Πώς έφτασε ο Θάνος μετά στο 2014. Τους έδωσε την τεχνολογία η Nebula. Πρέπει να μας το πει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε ο Θάνος να φτιάξει Pimpman Particles. Πώς τα λέγανε. Pimp Boy. Pac-Man. Θα μας τρελάνουνε. Κάποιος είπε ότι ήταν plot hole οι δύο Nebulas. Μα το λέει. Οι Nebulas, επειδή είναι AI, είναι βασικά bio AI, είναι ενωμένες σε δίκτυο.
Και όταν ανέβηκε η πιο πρόσφατη βερζιόν, η προηγούμενη έκανε update. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, και ήταν το μόνο και το παράδοξο, δηλαδή το time travel paradox, ας πούμε, έπαιξε, εκεί τους έκανε την μπουστιά. Δηλαδή, δεν βλέπω, κατάλαβε, δεν βλέπω χοντρές τρύπες, δηλαδή πράγματα που... Όχι, αλλά δεν είμαι και άνθρωπος που θα κάτσω να ψάξω σε μια τέτοια ταινία. Σε μια τέτοια ταινία, ναι, δεν θα κάτσω ούτε εγώ να ψάξω. Και το θεωρώ μεγάλη γκρίνια, γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα να γιορτάσεις. Άντε να το κάνεις αυτό που είπες στο Shutter Island, ας πούμε, γιατί να το κάνεις εδώ. Δηλαδή, ούτως ή άλλως βλέπουμε σουρεάλ πράγματα. Ναι. Αποδέξουν κάποια πράγματα. Τα οποία βγάζουν νόημα. Όσο έχουν και όπως τα δείχνουν, ας πούμε. Βγάζουν νόημα. Δηλαδή έχει δώσει αυτή τη στιγμή Scarlet Witch και Captain Marvel είναι πάρα πολύ δυνατές και μας το έχει δώσει αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που ξεχνάει ο κόσμος. Μαλάκα, διάλυσε το διαστημόπλιο έτσι, πέρασε, ναι, από μέσα. Κάτι που ξεχνάει ο κόσμος είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με πολύ δυνατούς χαρακτήρες, και σε αυτό είναι μάστορες τα άνιμ στους Ιάπωνες, να καταλάβεις ποιο είναι το power level. Αν θυμάσαι, στο Avengers το πρώτο άνοιξε ένα πόρταλ και βγήκε μέσα ένα σκουλικοφίδι διαστημόπλιο και μπήκε στη Νέα Υόρκη. Αυτό, okay, το σκουλικοφίδι το διαστημόπλιο το έδειχνε συνέχεια όταν βρέθηκαν με το Thanos στην τελική μάχη. Και άνοιξε το πλάνο και είχε 70 τέτοια. Δηλαδή, ναι, κάναν μία ταινία. Βασίσανε. Ο μεγάλος κακός μιας ταινίας ήταν ένα τέτοιο. Και τώρα σε αυτή τη μάχη είχε 70. Δηλαδή πρέπει κάπως, ναι, να σου δώσει να καταλάβεις ποιο είναι το power level. Το ότι Captain Marvel... power level, ας πούμε, του Thanos, εγώ δεν το έχω καταλάβει ότι είναι τόσο δυνατός στη μάχη και δεν μπορούσε, ναι, να το κάνει καλά ούτε ο Thor ούτε κανένας. Κανένας δεν μπορούσε να το κάνει. Λίγο η Captain Marvel τον πάλεψε στα ίσια, ξέρω εγώ. Και η Scarlet Witch τον ζόρισε πάρα πολύ. Τον ζόρισε, αλλά... Αυτό δεν έγινε τυχαία εκεί. Αυτό έγινε για να μας δείξει ότι μετά... Αυτός που θα έρθει. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Είναι πολύ σημαντικές, ναι, σκηνές, ναι, αυτές. Μπορεί να φαίνονται ότι είναι για τη μαγιά, αλλά όχι. Σου δείχνει πόσο μπορεί να φτάσει το power level σε αυτή τη φάση. Γιατί η Captain Marvel. Και, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι εξ μάκινα η Captain. Προφανώς και είναι εξ μάκινα. Και επίσης πολλοί λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, σαν θεός. Και, ναι, τη λένε Kara Danvers και στην DC η Kara Danvers είναι η Supergirl. Προφανώς γι' αυτό έχει δημιουργηθεί. Εντάξει. Δεν είναι ότι. Αλλά. Δεν ήταν ανύπαρκτη, ας πούμε, η Captain Marvel. Έκανε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Ήταν καταλήτης για αυτό το πράγμα. Όχι, ανύπαρκτη δεν ήταν. Απλά νομίζω ότι θα είχε λίγο παραπάνω συμμετοχή στην επαναφορά της όλης φάσης και στους ήρωες αυτό. Ο Hulk επίσης. Ο Hulk τι. Απίστευτο το story του Hulk, ρε. Απίστευτο. Α, οκ, okay, ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί. Επίσης από τους χαρακτήρες που είχαν βρει μια ισορροπία στη ζωή, ναι, τους. Και πώς. Και... Συμφιλίωσε και το τέρας και την ιδιοφυΐα σε ένα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Banner θα πέθαινε, δεν είχε άλλη. Θα πέθαινε σε κάποια φάση. Και έδειξε, ναι, τη μεγαλύτερη δύναμη του Banner, κάτι που δεν θα έκανε ποτέ ο Hulk, που ήταν θα πάρω εγώ το γάντι και θα το κάνω εγώ γιατί κανένας από εσάς δεν θα ζήσει. Γιατί έχω φάει εκτινοβολία έτσι κι αλλιώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς όλα γάμα είναι. Και το που καταλήγει αυτό θα το δούμε μετά. Αλλά θέλω να σου πω ότι η δύναμη του δεν ήταν ποτέ το smash. Το πρόβλημά του ήταν το smash. Η δύναμή του ήταν αυτή. Ναι. Δηλαδή, ναι, φύγαμε πλέον από αυτό το πράγμα. Και ο Thor, ο Captain America, από το Avengers το 1, σε ένα post-credit scene, αν θυμάμαι καλά, που παίζουν όλοι με το σφυρί και προσπαθούν να το σηκώσουν. Τη θυμάσαι αυτή τη σκηνή. Ναι. Και ξαφνικά πάει ο Captain America και το κουνάει ένα χιλιοστό και ο Thor κάνει όπα. Και μετά δεν μπορεί να το σηκώσει. Γι' αυτό το είπε τώρα. Το ήξερα. Το ήξερα. Αυτό μας το ετοιμάζουν 7 χρόνια. Το περιμένεις 7 χρόνια. Δεν μπορεί να σου κάνει έκπληξη αυτό το πράγμα. Το ξέραμε. Το θέμα είναι το γιατί ήταν τώρα worthy. Γιατί τώρα ήταν η μοναδική φορά που έσπασε. Γιατί ο Captain America ήταν ένας χαρακτήρας που ζούσε με το ένα πόδι στο 1940 και με το ένα πόδι στο παρόν. Ναι. Δεν μπορούσε... Και μ' άρεσε λίγο στο τέλος που έζησε τη ζωή του, ρε, ναι, παιδί μου. Τύπου, μα του άξιζε. Ήταν super soldier. Δηλαδή, ναι, ήταν. Ξέρεις. Κάπως ήταν και η δική του κάθαρση, ας πούμε αυτό. Ναι. Και πήρε το σφυρί γιατί για πλέον, όταν τα έδωσε όλα πλέον και συνέχισε να πιστεύει και ταπεινώθηκε όσο δεν πάει, τότε ήταν worthy. Το οποίο σου δείχνει επίσης ότι τη χαρά του Thor, I'm still worthy, όταν πήγε να πάρει το σφυρί και είπε ακόμα μετράω. Γιατί πίστευε ότι δεν θα είναι πλέον τόσο αγνώστη ψυχή όσο ήταν. Ρε, είχε, ναι, σου λέω, είχε πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, είχε πολύ. Σίγουρα το γράψιμο είναι εξαιρετικό. Δεν το ζητάμε. Ναι, είναι αλλού. Και είναι... οι χαρακτήρες είναι πολύ πιο βαθείς σε σχέση με. Όλο. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σε ταινία. Αλλά δεν ξέρω. Ήταν σίγουρα πολύ καλή και έκλεισε όπως θα έπρεπε να κλείσει, νομίζω. Ναι. Δηλαδή η δεύτερη και η τρίτη ταινία της τριλογίας ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν ήθελα να κλείσει με φιλή. Λίγο εκνευρίστηκα. Καλά. Λίγο okay. εκνευρίστηκα. Αλλά εντάξει. Ναι. Επίσης θέλω να παραπονεθώ για δύο πράγματα που διάβασα. 2-3. Έχει ενοχληθεί κόσμος που
Υπήρχε ένα πλάνο που ήταν μόνο γυναίκες ήρωες. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Εγώ το θυμάμαι γιατί απλά είδα ήρωες μαζί. Δεν θυμάμαι ότι είναι γυναίκες. Okay. Και άκουσα okay. πάλι για φεμινισμό, για social justice warriors, για τέτοια. Και καπάκι διαβάζω ένα comment το οποίο λέει: καταρχάς να πούμε ότι Captain Marvel είναι αντιπαθητική και άσχημη με κοντό μαλλί. Ξεκινάει έτσι. Αυτό είναι το intro του. Έχει κι άλλα. Λέει ότι λάτρεψε την ταινία, απλά αυτό είναι. Ναι, έχουμε μιλήσει για την ασχήμια κάποιου άλλου. Έχουμε μιλήσει για την ασχήμια κάποιου άλλου άντρα. Αυτά τα πλάνα θα είναι εκεί όσο αυτά τα σχόλια υπάρχουν. Ελπίζω να το καταλαβαίνει όλος ο πλανήτης αυτό. όταν ο μισός δεν το καταλαβαίνει. Ναι, όταν γι' αυτό βλέπεις, πρέπει να φανιστεί. Ναι, όταν βλέπεις μια γυναίκα και η πρώτη σου τέτοια είναι αν είναι όμορφη, καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό είναι αυτά τα πλάνα εκεί. Sorry κιόλας, αλλά. Η Γκαμόρα είναι πράσινη. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Πάτε καλά. Δεν καταλαβαίνω. Η άλλη δεν είχε μαλλιά. Εγώ δεν είδα κανένα φεμινισμό, αλήθεια. Δεν είδα τίποτα. Δεν πέρασε. Πρώτα απ' όλα, γιατί τον ενόχλησε. Δεν ξέρω. Αν μαζευτούν πάνω από 10 γυναίκες, με ενοχλεί. Ναι, ναι, αυτό. Αλλά. Τι φάση. Το ότι μας ενοχλεί, ας πούμε, δεν είναι δείκτης ότι κάτι πάει στραβά με εμάς. Είναι. Τέλος πάντων. Ναι, θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα για το Endgame. Το θεωρώ πολύ καλή ταινία. Βλέπω μια ηλίθια σύγκριση με το Infinity War και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι part 1 και part 2. Δεν καταλαβαίνω γιατί το συγκρίνουν. Ναι, οκ, okay, δεν βγάζει νόημα. Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας από όλους τους Avengers? Που δεν μ' αρέσει κανένας. Μαλάκα κι εγώ αυτό! Δεν μ' αρέσει κανένας. Με εξαίρεση τον Bruce Banner, μάλλον. Είναι αυτός που μ' αρέσει περισσότερο από όλους, νομίζω. Θα έλεγες δηλαδή Bruce Banner. Okay. Θα έλεγα Bruce Banner. Νομίζω δεν, ναι. Δεν μπορώ να διαλέξω. Πραγματικά δεν. Τι να πω. Δεν θέλω να πω ο Thor, ας πούμε, που είναι κάτι προφανές. Ή ο Iron Man σίγουρα. Ο Captain America ποτέ δεν έκανε γκέλ στον Έλληνα, νομίζω. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εντάξει, εκεί λίγο με τη σκηνή που κράτησε 7 λεπτά που δίνει την ασπίδα στον Μαύρο, ήμουν εντάξει, Ομπάμα. Εντάξει, Μαύρη. Εντάξει, Αμερικά. You have issues, we know. Πάμε παρακάτω. Αλλά ήταν καλό, έπρεπε. Εντάξει, και ας το έκανε και αυτό. Ναι, δεν ήταν κακό. Όχι, όχι, καλό ήταν. Δεν έχω δει Black Panther. Έχει ένα ενδιαφέρον ο Black Panther. Δεν έχω δει τις ταινίες του. Πολύ ωραία ταινία. Δεν έχω δει τις ταινίες του. Εντελώς αδιάφορος. Έχω πει πολλές φορές ότι ταινία. Από Marvel θα έλεγα Deadpool. Δηλαδή, ναι, ρε. Και σαν super power. Ναι, ρε, δηλαδή, μ' αρέσει που έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τα κύτταρα που δεν, ουσιαστικά δεν μπορεί να πεθάνει. Και σαν χαρακτήρας που είναι πάρα πολύ αστείος και η κωμωδία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο πάνω του, ας πούμε. Πιο σημαντικό και από το ότι σώζει κόσμο. Δηλαδή. Που είναι άλλη υπόθεση ο Deadpool, ας πούμε, αλλά δεν έχω από. Καλά, άλλο ανέκδοτο είναι ο Deadpool. Ο δεν Avengers... είναι απλά άλλη υπόθεση. Ναι, είναι αλλού εντελώς. Αλλά ναι. Τώρα εδώ είναι η μάχη με τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να λείπει ο Deadpool από αυτή τη μάχη, αλλά ναι. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ ένιωσα. Μ' άρεσε πολύ. Το θεώρησα πάρα πολύ καλό κλείσιμο. Ναι, και είναι κλείσιμο γιατί νομίζω δεν είχε. Περιμέναμε για post-credit scene και δεν είδαμε κάτι. Δεν έχει, έχει έναν ήχο μόνο. Που είναι μια... Κάτι, το σώμα της Marvel και κάτι. Και παίζει ένα ήχος που είναι. Λένε ότι είναι ο ήχος της πανοπλίας του Tony Stark όταν τη φτιάχνει. Α, οκ. Okay, αλλά... okay. Τραβηγμένο τώρα λίγο αυτό. Ναι, τα μαλλιά. Τραβηγμένο είναι γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Αλλά. Μπορεί να δούμε καμιά γυναίκα Iron Man, την μπορεί κόρη να του, ξέρω γυναίκα, και αυτά. Iron Man. Έχει υπάρξει κι άλλο Iron Man. Η Iron Woman, συγγνώμη. Μάλλον ο War Machine θα γίνει ο Iron Man. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι έρχεται μετά. Ξέρω νομίζω σίγουρα ότι το επόμενο Spider-Man είναι μετά το Endgame. Οκ, okay, ναι. Έχει άπειρους χαρακτήρες. Εγώ νομίζω ήθελα να τελειώσει λίγο με αυτό ο Captain America Iron Man. Τους έκλεισε λίγο σαν χαρακτήρες. Ναι, δεν έχει να δείξει κάτι άλλο. Οπότε θα ασχοληθεί με άλλους, φαντάζομαι. Και τα ripples από αυτό που κάνανε. Έτσι. Έχει κύματα όλο αυτό που κάνανε. Έχουν γίνει μαλακίες τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ούτε δευτερόλεπτο ότι γυρίσαν τις πέτρες πίσω και όλα καλά. Ούτε καν δεν υπάρχει περίπτωση. Και κλείσαν όλα. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης να πω για τον Cumberbatch, δύο σκηνές σιωπούς της και ήταν άψογος. Τι λέει, μαλάκα, παρατήρησε το παίξιμό του στην κηδεία του Iron Man που ήταν κλάσανοντας από όλους άλλους. Πάντα. Που δεν είναι κάτι, δεν μιλάει, δεν κάνει κάτι, αλλά το πώς ήταν στημένος. Ναι, είναι αλλού. Για τη σκηνή. Είναι αλλού, ρε. Είναι αλλού. Το βλέμμα του ήταν απίστευτο. Μα, μόνο με το βλέμμα έπαιξε ο Cumberbatch αυτή την ταινία. Μόνο. Δηλαδή δεν είχε. Ήταν η μία φορά που του είπε ένα. Και το ένα εκείνο ήταν το. Εντάξει. Πολύ. Πάρα πολύ καλό. Και επίσης να πω ότι γέλασα τόσο πολύ με τη σκηνή της κηδείας, γιατί απλά έβλεπα το cast και έλεγα. Το έλεγα και στη φίλη μου που ήρθε, ρε παιδί μου, μαζί μου. Της έλεγα ότι παρατήρησες ότι αυτή η σκηνή ήταν ως εξής. Λοιπόν, παιδιά, πάμε όλοι λίγο. Θλιμμένα βλέμματα. Πεθαίνει Tony Stark. 3, 2, 1, action. Φεύγει η κάμερα, φεύγει το Steadicam. 1,5 λεπτό, τους τραβάει όλους. Βγαίνει ο Nick Fury. And scene. Ωραία. Πόσο κόστησε? $50 εκατομμύρια. Τέλεια.
Μαλάκα, πόσοι ναι, ήταν εκεί. Αναμνηστική φωτογραφία. Επίσης μου είπαν ότι το παιδί που δεν αναγνώρισε κανείς την κηδεία και έκατσε πάνω δεξιά. Ναι, ναι. Είναι από την πρώτη ταινία του Iron Man, το αγοράκι. Α, οκ. Εντάξει. Ωραία, ναι, ούτε εγώ το αναγνώρισα, αλλά λίγο σημασία έχει, ναι, νομίζω. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω εξαιρετική εμπειρία. Μιλάω σαν μαλάκας πόση ώρα γι' αυτό. Όχι, οι πιο πολλοί που το ήταν τρελάθηκαν. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ταινία. Και δεν έχω. Σούπα, δεν θα κάτσω να βρω κάποιο plot hole. Δηλαδή, ήταν πολύ καλογραμμένο, το μοιράσαν σωστά στους χαρακτήρες. Δεν βαριώσουν σίγουρα. Ακόμα και το κομμάτι που είπα στην αρχή ότι μέχρι να μαζευτούν και αυτά λίγο έκανε κοιλιά. Εντάξει. Αλλά ήταν εξαιρετική ταινία. Και μου δημιουργήσε και το what the fuck. Όταν πεθαίνει, ξέρω εγώ, Θάνος έτσι. Τι θα κάνουνε. Wow. Γιατί ήταν πολύ, πολύ θαραλέα κίνηση αυτή. Και μετά που έκατσε και αποδέχθηκε την ήττα. Ναι, και μετά βλέπω να ξανάρχει το Θάνος και λέω είναι τρελή έτσι. Το κάνανε, το πήγαν στο 11. Ναι. Εντάξει. Anyway. Endgame. Love You 3000. Το έχουν δει όλοι τώρα, οπότε. Καλά. Παιδιά, είχε spoilers στο Netflix Corner, να ξέρετε. Και τώρα είναι μια καλή στιγμή να το πούμε πριν το τέλος του podcast. Να τα λέμε κι αυτά. Α, παιδιά, και να ξέρετε ότι spoilers, έτσι. Αυτό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Που προηγηθήκανε. Ναι. Αλλά μπορούμε να πάρουμε τα πετράδια, να το γυρίσουμε πίσω. Ναι. Και να μην ανεβάσουμε ποτέ το επεισόδιο, ξέρω. Λοιπόν, την επόμενη. Όταν θα βγει το επεισόδιο αυτό, εγώ θα είμαι η Θεσσαλονίκη ή η Φλόρινα. Οπότε να ενημερώσουμε το κοινό ότι θα πάω λίγο να δω τους δικούς μου που δεν τους είδα το Πάσχα και θα προσπαθήσω να γυρίσω στην ώρα μου ώστε να γράψουμε επεισόδιο με το Χάρη για την μεθεπόμενη Κυριακή. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, θα φταίω εγώ, όχι ο Χάρης. Καλά, δεν είναι θέμα ποιος φταίει. Εντάξει, γιατί. Ας τα ρίξουμε στον Άιρον Μαν. Όσο είμαι. Πήγα να κάνω callback στα πρώτα αστεία του στυλ. Μπορεί να λείπω, αλλά δεν θα σε απατήσω. Αν και πρέπει να κάνω guest σε κάτι podcast, θα δούμε. Με ποιον να με απατήσεις, με την οικογένειά σου, δεν γίνεται αυτό που λες. Εντάξει, είναι, είναι πολλά. Είναι, θα είναι και άλλοι άνθρωποι. Είναι το γιατί όχι με τη Δέσποινα Κανάκογλου, το πιο παλιό podcast της Ελλάδας, νομίζω. Επίσημα podcast, όχι Ελληνοφρένεια. Και θέλει να κάνουμε μια συζήτηση για την διπολική διαταραχή, αν προλάβω να το κάνω. Και θέλει guest ο Κώστας Κουτάνης που έχει το YouTube. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορεί. Ωραία, παιδιά. Και εγώ θα είμαι guest πουθενά. Τέλεια. Αλλά θα συνεχίσω, πιστεύω, σε αυτό το podcast να συμμετέχω. Τέλεια. Με τη βοήθεια και του Στέλιου και την υπομονή του. Ναι. Οπότε θα με ξανακούσετε στα επόμενα δικά μας podcast της Μαρμελάδας Φραού. Τέλεια. Είναι το ίδιο creepy, δεν έχει σημασία. Στον ύπνο σας θα είμαι από πάνω. Κλείσαμε.